Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένα σχέδιο ψηφίσματος που έχουν διαμορφώσει όλα τα σωματεία της ΔΕΗ. Είχαμε μία συνάντηση την Παρασκευή, επειδή την Παρασκευή, την επόμενη που έρχεται, έχουν, προβλέπουν κάποιες εξελίξεις και έχουν και κάποιο συλλαλητήριο στη Μεγαλόπολη. Θα ήθελαν το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, αν δεν έχει αντίρρηση, να διαμορφώσει ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό, επειδή δεν προβλέπεται να κάνουμε πάλι συμβούλιο μέχρι την Παρασκευή. Γι' αυτό το έφερα σήμερα, παρότι είχαμε πει ότι μοναδικό θέμα σήμερα είναι και ΔΙΤ. Ως προς το περιεχόμενο του ψηφίσματος, εγώ και η παράταξή μου συμφωνούμε, αν υπάρχουν αντιρρήσεις από τις άλλες παρατάξεις, να το διαμορφώσουμε ή να το καταθέσουμε, να πάρουμε μια απόφαση όπως ακριβώς είναι. Θα μπορούσε να υπάρξουν τυχόν βελτιώσεις, κατά τη γνώμη συνάδελφων. Παρακαλώ, κύριε Σμυρνιώτη. Συμφωνείτε. Κύριε Τσαμούλο. Καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καμία αντίρρηση για το ψήφισμα. Ψήφισμα είναι, Δήμαρχε, έτσι. Ωραία. Θέλω να μου πείτε, τα ψηφίσματα που εδώ έχουμε ψηφίσει όλοι μας ομοφόνως, δεκάδες, τι τύχη είχαν, τα παρακολουθεί κανείς? Θέλω να μην κοροϊδεύουμε και εμείς τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουμε και τα σωματεία αυτά, ότι αυτή η δουλειά είναι της Βουλής των Ελλήνων, δεν είναι του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Έχουμε γίνει δηλαδή σε αυτά τα θέματα, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, σχεδόν γραφική. Μας φέρνει ο καθένας ό,τι ψήφισμα θέλει, για να μην χαλάσουμε το χατήρι σε κανέναν. Λέμε ναι, ναι και τώρα, αλλά τι τύχη έχουν, πόσο βοηθάμε σε αυτό εμείς, πόσο βοηθάμε? Δεν είναι, όπως ξέρετε λοιπόν, δεν άπτεται αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης το τι θα γίνει με τη ΔΕΗ, που εν πάση περιπτώσει εκπρόσωποι για αυτό το θέμα ο λαός έχει ψηφίσει άλλους, όχι εμάς. Εν πάση περιπτώσει ήθελα να το βάλω σε μια επισήμανση, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, καμία αντίρρηση, αλλά δεν νομίζω να έχει κάποια τύχη. Μακάρι να επηρέαζε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης αποφάσεις ελληνικής κυβέρνησης. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τσαμούλο, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Πολλές φορές έχουν πάει. Βέβαια, δεν ισχύει αυτό που είπατε, ότι όποιος θέλει μας φέρνει ένα ψήφισμα και το υιοθετούμε. Πολλές φορές για διάφορα προβλήματα τοπικά έχουμε πάρει αποφάσεις, ψηφίσματα. Τώρα, σε γενικές γραμμές μιλώντας, τα περισσότερα δεν έχουν ληφθεί υπόψη τους. Τώρα δεν μπορώ να είμαι συγκεκριμένο σε πόσα έχουν ληφθεί ή πόσα δεν έχουν ληφθεί. Στο συγκεκριμένο, είναι σαφές ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης να αποφασίσει τι θα γίνει ΔΕΗ. Όμως νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, εκφράζοντας την τοπική κοινωνία, παίρνει μία θέση με το ψήφισμα ως προς το θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα, αν τώρα. Αυτό θέλω, κύριε Δήμαρχε, να παρακολουθούμε τα ψηφίσματα, την πορεία. Αυτό το κάνουμε στην πορεία του. Και ποια είναι η πορεία του? Σας είπα. Σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα τα απορρίπτω. Δεν τα λαμβάνει κανένας υπόψη. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα, για το συγκεκριμένο, λοιπόν. Νομίζω ένα θέμα που μας αφορά ως κοινωνία. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία. Παίρνουμε μία θέση με το ψήφισμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν το ψήφισμα αυτό ή δεκάδες άλλα ψηφίσματα που θα υπάρξουν, γιατί φαντάζομαι δεν θα είναι το μοναδικό, από διαφόρους φορείς θα ληφθούν διάφορα ψηφίσματα. Αν τώρα τελικά αλλάξει άποψη η πολιτεία ή η κυβέρνηση και κάνει κάτι διαφορετικό, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι είναι και κακό. Και καλό, συμφωνούμε από ό,τι είδα οι δύο που έχετε μιλήσει, οι δύο παρατάξεις, συμφωνείτε, να εκφράσουμε θετικά την άποψή μας στο συγκεκριμένο ψήφισμα. Παρακαλώ, ποιος άλλος από τους επικεφαλείς θέλει να τοποθετηθεί? Κύριε Κατσαφάνα, κύριε Βεβόσνο. Ο κύριος Κατσαφάνας πρώτα. Νόμιζα ότι είναι ο Παπαδημητρίου γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ είμαι σύμφωνος βέβαια να το ψηφίσουμε και θέλω να πω ότι τα ψηφίσματα διαμορφώνουν ένα κλίμα. Εάν δεν υπήρχαν τα ψηφίσματα, τότε για ποιο λόγο συγκεντρώνεται κάθε τόσο ο κόσμος και εκφράζει την άποψή του για διάφορα θέματα, τα οποία εννοείται ότι η πολιτεία και ο καθένας από τους παράγοντες της εξουσίας θα πρέπει να τα παίρνει υπόψη του. Αν δημιουργηθεί ένα κλίμα υπέρ αυτή τη στιγμή της μη πώλησης ΔΕΗ σε όλη την Ελλάδα, νομίζω θα επηρεάσει και τους κυβερνώντες. Κατά συνέπεια, αυτό το ρόλο παίζουν τα ψηφίσματα. Η κοινή γνώμη εκφράζεται μέσα από τα οργανά της, μέσα από τους συλλόγους, μέσα από τα συμβούλια του κλπ. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι είναι σωστό να παίρνουμε και να λέμε την άποψή μας, έστω και μέσα από τη διαδικασία, πέραν των άλλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κατσαφάνα. Κύριε Βόσνο.
Καταρχήν, χαιρετίζω και εγώ την πρώτη συνεδρία που κάνουμε διαζώσεις μετά από τόσο καιρό. Η θέση μου είναι σαφές ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να εκφράζεται για οποιαδήποτε θέμα επί παντός επιστητού, όπως λέει ο λαός. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να τοποθετείται και μάλιστα με συχνότητα για εθνικά θέματα ή θέματα που έχουν άτομα της επικράτειας ή της παγκοσμιότητας. Όμως, για το θέμα της ΔΕΗ, επειδή αφορά και τους πολίτες και τους κατοίκους Τρίπολης, η ΔΕΗ είναι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας για την ίδια την τοπική κοινωνία και οικονομία. Νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλώς να πάρει θέση και να εκφραστεί συμπαρεστεκόμενο σε όλους τους συνδικαλιστικά σωματεία και όργανα που εκφράζονται και τοποθετούνται παράλληλα με ένα τέτοιο ψήφισμα. Άρα συγκλίνω και ψηφίζω θετικά και νομίζω για τέτοια θέματα που δεν είναι στενά Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν αποφασίζουμε εμείς γι' αυτό, αλλά το να εκφράσουμε την άποψή μας γιατί επηρεάζει την ίδια την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους της, νομίζω ότι είναι καθήκον μας να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βόσνο. Κύριε Γούργαρη. Κύριε Πρόεδρε, κανονικά έπρεπε να πάρετε την έγκριση του σώματος για να συζητηθεί το θέμα, γιατί εγώ νομίζω ότι έπρεπε να αρχίσουμε από το θέμα το τακτικό σήμερα και βλέπω και αρκετούς εργαζόμενους που είναι μαζί μας. Το ενεργειακό δεν είναι ένα απλό ζήτημα, ούτε ένα σχέδιο ψηφίσματος. Αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση ενός ψηφίσματος χωρίς να γίνει συζήτηση. Εγώ από την ώρα που το είδα και τώρα στις 2 η ώρα το είδα, μας το στείλατε και αργά. Έγραψα στο χαρτί μου 2 κουβέντες, 2 σημειώσεις για το θέμα. Το σχέδιο ψηφίσματος που φέρνετε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά συμφωνεί με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης στην παρούσα φάση. Απλά θέλει αυτό να γίνεται με πλειοψηφία στη ΔΕΗ, γιατί μέχρι τώρα πλειοψηφία της ΔΕΗ το κράτος δεν είχε στη ΔΕΗ με όλα αυτά που γίνονται. Και από ό,τι γνωρίζω, γιατί είμαι και συνταξιούχος της ΔΕΗ, αυτό το σχέδιο ψηφίσματος που φέρανε εδώ τα τοπικά σωματεία δεν είναι ούτε καν κοντά σε αυτά που λένε τα κεντρικά τους όργανα ή η Ομοσπονδία. Εγώ θα έλεγα, πριν βιαστούμε να το υιοθετήσουμε, να κατασταλάξουμε τουλάχιστον στην άποψη ότι το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει ριζική αντίθεση στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, να μην υιοθετήσουμε το σκεπτικό αυτού του ψηφίσματος που, όπως σας είπα, δεν ανταποκρίνεται. Και το μόνο που μου μένει πλέον, όπως εξελίσσεται η διαδικασία, να πω στους εργαζόμενους, αλλά και όχι μόνο στους εργαζόμενους, και στα λαϊκά στρώματα που πληρώνουν την ύφη με το ακριβό ρεύμα και σε εκείνους που τους κόβουν το ρεύμα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν, να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί ενάντια στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και βέβαια να έχουν στο στόχαστρο την πολιτική της απελευθέρωσης όλα αυτά που μας φέρουν και όχι ένα ψήφισμα που λέει ότι ναι, συμφωνάμε σε όλα αυτά, αλλά φτάνει να έχει το κράτος την πλειοψηφία στη ΔΕΗ. Δεν θέλουμε μια τέτοια απόφαση. Θέλουμε μια απόφαση που να ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων. Και δεν συμφωνώ με απόψεις που λένε ότι δεν πρέπει ο Δήμος να... Άμα ο Δήμος δεν παίρνει θέση για τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας, της ενέργειας, τότε τι θα ασχολείται, μόνο με τις λακκούβες? Ευχαριστώ. Στο διατάφτα και βλέπω επί της ουσίας συμφωνούμε, κύριε Γουργέρη. Δεν μπορώ να δω την διαφοροποίησή σας πέρα από το κείμενο. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω την πρότασή μου. Όλοι συμμεριζόμαστε τα προβλήματα όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, των δικών μας οικογενειών, των δικών μας σπιτιών, των δικών μας ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, στο περιεχόμενο του ψηφίσματος, στο οποίο διαφωνείτε, είστε αντίθετος δηλαδή. Η πρότασή σας ποια είναι? Θεωρώ ότι ήμουν πολύ σαφής, κυρία Πρόεδρε. Όχι, επαναλάβετε. Και απορώ γιατί δεν το καταλάβατε. Εγώ, αν τους πάρω τους δημοτικούς συμβούλους με τη σειρά... Όχι, πιστεύω, δεν θα τους πάρω. Δεν θα βρω δεύτερον που δεν κατάλαβε τι είπα. Θα μου επιτρέψετε. Εγώ κατάλαβα τι είπατε. Κατάλαβα λοιπόν ότι συμμερίζεστε τα προβλήματα και σωστά όπως όλοι. Διαφωνείτε με το ψηφίσμα. Άρα δεν φτάνουν τα ευχολόγια. Και δεν φτάνεται να συμφωνούμε με την πολιτική που έχει αυτά τα αποτελέσματα
και να λέμε ότι με αυτή την πολιτική θα λυθούν τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η συγκεκριμένη πολιτική. Διότι αυτό μας λέει το ψήφισμα. Και... Επ' αυτού στην παρούσα στιγμή, ποια είναι στην παρούσα στιγμή η πρόταση είναι μία, νομίζω, για το Περιφερειακό Συμβούλιο, για να μην εμπλακούμε. Και επαναλαμβάνω ότι έπρεπε να ρωτήσετε αν θα συζητηθεί το θέμα. Θα είχα βάλει αυτά τα ζητήματα από την αρχή. Το προσπερνάμε αυτό, αν μου επιτρέπετε, ζητώντας συγγνώμη. Το προσπερνάμε αυτό. Τώρα θα γυρίσουμε πίσω, εάν θα το συζητήσουμε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν. Είναι δημοτικό συμβούλιο. Δημοτικό, γιατί μου έχει μείνει από παλιά. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκφράζει τη ριζική του αντίθεση στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Τελειώνουμε εκεί και καλούμε τον κόσμο να παλέψει ενάντια στην πολιτική της απελευθέρωσης. Βάζετε σε ψηφοφορία αυτή την πρόταση. Ποιος ψηφίζει την πρόταση του κυρίου Γούργαρη, συνάδελφοι? Ποιος ψηφίζει την πρόταση του κυρίου Γούργαρη? Κύριε Γούργαρη, επιμένετε στην πρότασή σας? Κοιτάξτε, δεν έχω την ψευδέστηση, ότι θα γυρίσω το 40 έναντι ενός. Αλλά δεν μπορεί όμως να παίρνουμε αποφάσεις, ψηφίσματα κτλ. Χωρίς να γίνεται συζήτηση. Εγώ ήθελα σε αυτό το θέμα να κάνω ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Τώρα δεν έχω την αφέλεια όταν όλοι οι άλλοι έχετε τοποθετηθεί και έχετε χωρίς να το βασανίσετε καθόλου το πράγμα, αφού μας το φέρανε, το ψηφίζουμε. Δεν αξίζει και τον κόπο να κάνω και μια συνολική τοποθέτηση. Ωραία. Θα την κάνω στην κοινωνία. Περνάει κατά πλειοψηφία. Συνάδελφοι, μένουμε στο μοναδικό... Ναι, Δήμαρχε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν μπούμε στο θέμα το σημερινό, της ημερήσιας διάταξης, αν δεν έχετε αντίρρηση, θέλω να βάλω ένα θέμα εκτός ημερησίας, το οποίο δεν έχουμε στείλει την εισήγηση, γιατί η Διευθύντρια σήμερα κάτι της έτυχε οικονομικών και δεν ήταν στη δουλειά της, είχε άδεια. Να πάρουμε μια απόφαση να επιχορηγηθεί το νομικό πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης από το Δήμο με 47.000, για να έχουν κάνει μελέτη για να φτιαχτούν νέοι τάφοι, εμάς πιπτώσει. Γιατί είναι επίγον, πρέπει να, οι τάφοι τελειώνουν, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό. Καλά, θα το πούμε μετά αυτή, γιατί, αν δεν έχετε αντίρρηση, να το περάσουμε σήμερα. Αλλιώς να κάνω αύριο ή μεθαύριο ένα έκτακτο συμβούλιο. Γιατί... Να κάνουμε ένα διαπεριφορά. Απλά δεν έχω την εισήγηση, γιατί η διευθύντρια. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Γίνεται δεκτό. Γίνεται καταρχήν να συζητηθεί. Το κατεπήγον ένα θέματος. Λεπτάκι, ναι. Το κατεπήγον. Ένα λεπτάκι, λέει. Να συζητηθεί. Θα πρότεινα, κυρία Πρόεδρε, να πάει μετά από το τακτικό θέμα. Μην κρατάμε και τον κόσμο εδώ πέρα. Αυτό είναι, αν το ψηφίσουμε συμβούλιο ή όχι. Τελειώσαμε, Ευαγγέλη. Εκτός ημερησίας. Εκτός ημερησίας προηγείται. Να πάει μετά την ημερησία, να μην περιμένει. Να συζητηθεί κόσμος. Μετά από την ΚΕΔΙΤ. Κάθεσε, παιδιά. Ένα λεπτό. Εκτός ημερησίας. Ένα λεπτό. Δεν είναι καταρχάς εκτός ημερησίας. Το έχουμε πει 100 φορές. Είναι προημερησίας τα θέματα όταν μπαίνουν. Πριν την ημερησία φέρνει κάτι επίγον. Αν θεωρείτε ότι είναι επίγον να το συζητήσουμε, καλώς και να το αποφασίσουμε. Δεν το θεωρείτε, δεν πειράζει, δεν το ψηφίσουμε, θα το πάω άλλη μέρα. Αυτό είπα, απλά πράγματα. Ένα τυπικό θέμα είναι να επιχορηγήσουμε, να φτιάξουμε τάφους. Δεν θέλετε, θα κάνω αύριο έκτακτο συμβούλιο για αυτό το θέμα. Είναι απλά. Επειδή δεν έχω φέρει την εισήγηση, αυτό ήθελα να πω. Το λόγο. Λοιπόν. Το λόγο. Ναι, κύριε Τσαμούλο. Κύριε Δήμαρχε, είναι κατεπηγόν. Κύριε Τσαμούλο, πρέπει να βιαστούμε. Λίγη γιατί... κάποια προθεσμία. Όχι, προθεσμία δεν λύγει, αλλά επειδή. Εισήγηση υπάρχει. Σας είπα τι έγινε με την εισήγηση, σας εξήγησα. Δεν υπάρχει. Ωραία. Αύριο μέρα είναι να τελειώνουμε με το θέμα μας. Συγγνώμη, να το φέρω εκτός ημερησίας. Να το φέρω δηλαδή να κάνουμε κατεπίδευση δουλειά. Πόσες φορές το έχετε κάνει τώρα, άλλη μια φορά δεν χρειάζεται να τελειώνουμε με το θέμα μας. Για περιφορά, φαντάζομαι, όχι να ξαναμαζευτούμε. Ναι, ναι, θα το συνομιλούμε. Να έχουμε και μια εισήγηση. Ωραία, θα το φέρουμε αύριο. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, μπαίνουμε στο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπαίνουμε στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το οποίο είναι έναρξη των διαδικασιών λύσης της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Τρίπολης. Κύριε Δήμαρχε, θα τοποθετηθείτε. Εννοείται. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι εργαζόμενοι της ΚΕΔΙΤ. Το πρόβλημα της ΚΕΔΙΤ έχει απασχολήσει το Δήμο Τρίπολης σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεκάδες φορές. Και έχει απασχολήσει πάντα, δεκάδες φορές όπως είπα, είναι σίγουρα δεκάδες φορές, επειδή ακριβώς για πάρα πολλά χρόνια, από πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη λειτουργία της κοινοφελούς επιχείρησης. Αν θέλουμε να μιλάμε ειλικρινά και ουσιαστικά, για πάρα πολλά χρόνια, για αρκετά χρόνια, η ΚΕΔΙΤ ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια επιχείρηση, η οποία παρανόμως από το 2013 δεν έχει ισολογισμούς εγκεκριμένους.
Και από το 2015 ή το 2016 δεν έχει ούτε προϋπολογισμούς. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια επιχείρηση η οποία παρέχει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες της, του Δήμου Τρίπολης με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με το βοήθεια στο σπίτι, ουσιαστικά λειτουργώντας χωρίς να έχει κανένα από τα κριτήρια που απαιτούνται για να λειτουργεί μια επιχείρηση. Και όταν μια επιχείρηση ή ένα νομικό πρόσωπο λειτουργεί χωρίς ισολογισμούς και χωρίς απολογισμούς και χωρίς προϋπολογισμούς για τόσα χρόνια, ουσιαστικά είναι σαν να μην λειτουργεί. Είναι μια επιχείρηση η οποία δεν μπορεί να αγοράσει αύριο το πρωί 100 κιλά ψωμί για να δώσει τα παιδάκια στους παιδικούς σταθμούς, δεν μπορεί να κάνει καμία δαπάνη, επειδή ακριβώς δεν έχει προϋπολογισμό για πάρα πολλά χρόνια. Και επιπλέον είναι μια επιχείρηση η οποία από πάρα πολλά χρόνια έχει εκατοντάδες χιλιάδες χρέη, κυρίως προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δευτεροβόντως εννοώ ποσά προς τους υπαλλήλους, ανεξόφλητες μισθοδοσίες, και προς την εφορία και προς ιδιώτες προμηθευτές και προς και δικαστικές αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις αμετάκλητες και τελειωμένες που οφείλουμε να δώσουμε χρήματα σε κάποια κυρία που τα έχει κερδίσει στο δικαστήριο. Παράλληλα, είναι μια επιχείρηση η οποία τα προηγούμενα χρόνια ταλανίστηκε από ένα σκάνδαλο υπεξαίρεσης, το οποίο οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Κάποιοι άνθρωποι τιμωρήθηκαν. Μένει η εκκρεμότητα ότι ναι, μεν το ποινικό αδίκημα αποδόθηκε δικαιοσύνη και έχει τιμωρηθεί κάποιος συμπολίτης μας, πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΙΤ. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα της διεκδίκησης των χρημάτων που το δικαστήριο έβγαλε ότι υπεξαιρέθηκαν. Έτσι, αποδείχθηκε από την διαδικασία την ποινική ότι ένα ποσό έχει υπεξαιρεθεί. Υπάρχει μια εκκρεμότητα διεκδίκησης αυτού του ποσού από αυτούς που το υπεξαίρεσαν. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, πρέπει να δούμε τι λύσεις υπάρχουν για να μπορέσει η επιχείρηση να λειτουργήσει, οι υπάλληλοι να πληρώνονται και το βασικότερο όλων, εκτός από το να πληρώνονται οι υπάλληλοι, είναι να λειτουργεί η επιχείρηση. Να μπορεί να πάρει πετρέλαιο για τους παιδικούς σταθμούς, να μπορεί να αγοράσει τρόφιμα για τους παιδικούς σταθμούς, να μπορεί να ρίξει βενζίνη στο βοήθεια στο σπίτι, να μπορεί να κάνει τη δουλειά για την οποία έχει αποστολή να κάνει. Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς στο τι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ λέω ότι η επιχείρηση, και αυτή είναι η ουσία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει προϋπολογισμούς και απολογισμούς ισολογισμούς. Ευθύνες. Πολιτικές εννοώ ευθύνες, μπορούμε να τις αξιολογήσουμε και να τις πούμε, δεν είναι νομίζω αυτή τη στιγμή η ουσία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η διοίκηση προτείνει, και αυτό είναι το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, μάλλον θα διευκρινίσω ότι ακριβώς είναι σήμερα το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν τη μοναδική λύση για να μπορέσει η επιχείρηση να λειτουργεί τη λύση της επιχείρησης, κατά την άποψή μας και με τη γνωμάτευση δικηγόρων που έχουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι και κατά κάποιον τρόπο υποχρεωτικό, γιατί λέει ο νόμος ότι οι επιχειρήσεις οι κοινοφελείς, όπως και οι ανώνυμες εταιρείες και όλες οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ, λύονται υποχρεωτικώς αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή αν για εισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, έχουν μειωθεί κατά 50% του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Από τους ισολογισμούς και τους απολογισμούς των τελευταίων χρόνων που κάναμε και εγκρίθηκαν πρόσφατα από την Οικονομική Επιτροπή τον Ιούλιο, τελείωσε αυτή η διαδικασία, πριν δύο μήνες δηλαδή, προκύπτει ότι όχι μόνο τρεις, πάνω από 7-8 συνεχόμενες χρήσεις είναι ζημιογόνες. Είναι κάτι που το ξέραμε πριν γίνουν οι ισολογισμοί, γιατί μας είχαν δώσει τα στοιχεία. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, συγκεκριμένα τα έσοδα που έχει η κοινοφελής επιχείρηση. Είναι τα έσοδα από τα βάουτσερ, είναι τα έσοδα από το σπήλαια του κάψα και είναι και τα έσοδα από το ενίκιο του μεγάλου καφενείου. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ είναι ο υπεύθυνος διοικητικός, ο κύριος Σταματόπουλος και ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΤ, να μου πούνε αν υπάρχει κάποιο άλλο έσοδο στην ΚΕΔΙΤ. Είναι συγκεκριμένα λοιπόν τα έσοδα που έχει η ΚΕΔΙΤ, όπως είναι και συγκεκριμένα τα έξοδα. Και μιλάμε μόνο για τα έξοδα της μισθοδοσίας του προσωπικού. Γιατί τα τελευταία χρόνια, αρκετά τελευταία χρόνια που η επιχείρηση δεν έχει προϋπολογισμό, δεν κάνει κανένα άλλο έξοδο πριν τη μισθοδοσία. Γιατί όπως είπαμε, δεν μπορεί να αγοράσει ούτε 10 κιλά ψωμί για τους παιδικούς σταθμούς. Άρα τα μοναδικά έξοδα που έχει η επιχείρηση είναι τα έξοδα της μισθοδοσίας του προσωπικού.
Και βέβαια, τα έξοδα της μισθοδοσίας προσωπικού. Άρα, από τους συσυλλογισμούς που εγκρίθηκαν, όπως είπα, τον Ιούλιο του 2021, αποδεικνύεται αυτό που όλοι το ξέραμε, άσχετα αν μερικοί κάναμε ότι δεν το ξέραμε, ότι η επιχείρηση είναι ζημιογόνος για 7 και παραπάνω συναπτά έτη. Άρα, υπάρχει η υποχρέωση που προκύπτει από τον νόμο, αυτό που σας διάβασα προηγουμένως, ότι οι επιχειρήσεις αυτές, οι ανώνυμες, οι εκκοινοφελείς, οι ΔΕΙΑΤ, όλες οι επιχειρήσεις που κύριος μέτοχος είναι ο ΟΤΑ, λύονται υποχρεωτικώς. Το δεύτερο που αφορά, μιας και εδώ είναι το προσωπικό, είναι εδώ άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι όλο το προσωπικό, όλο δεν είναι, είναι κάποιοι εκπρόσωποι του προσωπικού. Ο νόμος είναι σαφής και λέει ότι το προσωπικό, το διαβάζω, το προσωπικό... και λέει λοιπόν ο νόμος ότι το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως τρόπου προσλήψεως μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή η λύση της επιχείρησης εξασφαλίζει όλο το προσωπικό γιατί δείτε, έχουμε προσωπικό ορισμένου χρόνου και προσωπικό αορίστου χρόνου. Καταρχάς να πούμε και για τα μέσα ότι η ΚΕΔΙΤ αυτή τη στιγμή, απασχολούνται 3 εργαζόμενοι διοικητικοί. Ο ένας είναι με απόσπαση αυτή τη στιγμή στο νομικό πρόσωπο. Απασχολούνται εργαζόμενοι του βοήθεια στο σπίτι, οι οποίοι με νόμο το βοήθεια στο σπίτι και έχει καθυστερήσει θα μεταφερθεί στο Δήμο. Αυτό ισχύει, υπάρχει αυτός ο νόμος. Οπότε αυτοί οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν υποχρεωτικά, ανεξάρτητα τι θα κάνουμε εμείς με την ΚΕΔΙΤ, κάποια στιγμή όταν θα προχωρήσει η διαδικασία. Ξέρω ότι έχουν γίνει προσφυγές στο Ισπανικό. Πόσοι είναι αυτοί οι δημαρχές του βοήθεια στο σπίτι? 14 νομίζω είναι το βοήθεια στο σπίτι. 15. Αυτοί υποχρεωτικά, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει εδώ και 3-4 χρόνια, θα μεταφερθούν στο Δήμο, γιατί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι θα μεταφερθεί στο Δήμο. Και υπάρχουν και 16 εργαζόμενοι στους βρεφονιπιακούς παιδικούς σταθμούς, εκ των οποίων 16 εργαζομένων, οι 4 είναι αορίστου χρόνου και οι 12 είναι ορισμένου χρόνου που ανανεώνουν κάθε χρόνο τις συμβάσεις τους. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα σύνολο 16, 14, 30 και 3 ειδικητικοί 33, εκ των οποίων οι 14 θα πάνε υποχρεωτικά μετά από κάποιο διάστημα, ανεξαρτήτου αποφάσεως για την ΚΕΔΙΤ, θα πάνε κάποια στιγμή στο Δήμο. Μιλάμε επομένως για άλλους 16 και 3-19 εργαζόμενους. Ξεκαθαρίζω λοιπόν αυτό που λέει ο νόμος και σας το διάβασα όπως ακριβώς λέγεται, όπως το γράφει ο νόμος, ότι όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου, είτε είναι αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, μεταφέρονται με την ίδια ακριβώς σύμβαση στο Δήμο. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η μοναδική λύση, η οποία ουσιαστικά δεν δημιουργεί και κανένα πρόβλημα, γιατί ούτως ή άλλως και οποιαδήποτε άλλη λύση να μπορούσαμε να προτείνουμε, τα χρέη ο Δήμος θα τα αναλάμβανε να τα πληρώσει, δεν μπορούσε να τα πληρώσει κάποιος άλλος. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν την ιστορία αυτή που έχουμε μέχρι τώρα, που αρκετούς μήνες είναι απλήρωτη. Και από την άλλη μεριά, υπήρχε η δυνατότητα, βέβαια αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε τη δυνατότητα, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το παλέψουμε. Υπήρχε η δυνατότητα οι οφειλές, τα χρέη προς το δημόσιο ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που εδώ είναι και η μερίδα του Λέοντος στην ΚΕΔΙΤ. Αν η λύση της επιχειρήσεως είχε γίνει πριν το 2017, τον Ιούλιο του 2017, γιατί έτσι λέει ο νόμος, θα μπορούσαμε να πληρώσουμε, θα έδινε το δικαίωμα τότε ο νόμος να πληρωθούν μόνο η κύρια οφειλή και όχι προς αυξήσεις, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει αυτή τη στιγμή, είμαστε υποχρεωμένοι, αν αναλάβει ο Δήμος τα χρέη, να πληρώσει όλα τα χρέη μαζί με τις προσαυξήσεις. Θεωρώ λοιπόν, και θα ξανατοποθετηθώ σίγουρα μετά, θεωρώ λοιπόν ότι αν θέλουμε, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι, και δείτε αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, δραστηριοποιείται ουσιαστικά σε 2 τομείς, στο βοήθεια στο σπίτι, το οποίο πολύ σύντομα θα έρθει στο Δήμο, και δραστηριοποιείται στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Παλαιότερα υπήρχε, όχι δυσκολία, δεν υπήρχε δυνατότητα στο Δήμο ή στο νομικό πρόσωπο του Δήμου να παίρνει παιδιά με βάουτσερ, ήταν ευρωπαϊκά προγράμματα και απαιτούσε τότε ο νόμος να υπάρχει κάποια επιχείρηση του Δήμου για να γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει, δηλαδή, τα παιδιά που πηγαίνουν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΚΕΔΙΤ, με το βάουτσερ όπως πάνε, μπορούν κάλλιστα να έρθουν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς του είτε του νομικού προσώπου είτε στους σταθμούς του Δήμου. Άρα δεν κερδίζουμε κάτι ως Δήμος.
ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποιο πρόγραμμα που δεν μπορεί να το διεκδικήσει ο Δήμος, έχοντας την κερδία της σε λειτουργία. Γιατί πραγματικά δεν μπορείς, ό,τι προγράμματα βγαίνουν και μπορεί να τα διεκδικήσει μια φυσιολογικά λειτουργούσα κοινοφελής επιχείρηση, όχι η δική μας, μπορεί να τα διεκδικήσει και ο Δήμος. Άρα ουσιαστικά εκεί δεν χάνουμε κάτι. Λέω λοιπόν και καταλήγω την πρωτολογία μου και θα ξανατοποθετηθώ. Εμείς ως διοίκηση του Δήμου εισηγούμαθα τη λύση της επιχείρησης, αναλαμβάνει ο Δήμος την εξόφληση των χρεών, που ο Δήμος έχει και τη δυνατότητα ρυθμίσεως ή επιχορηγήσεως ακόμα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Αναλαμβάνουμε, μάλλον μεταφέρονται όλοι οι εργαζόμενοι με την ίδια σχέση εργασίας που έχουν στην κερδίτη στο Δήμο. Κανένας εργαζόμενος, επομένως, δεν κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του. Είναι σαφές ότι οι μεταφερόμενοι εργαζόμενοι στο Δήμο μάλλον σταματάει η αβεβαιότητα πότε θα πληρωθούμε, πώς θα μας χρωστάνε, αν δεν θα πληρωθούμε. Είναι πλέον, όπως οι υπόλοιποι δημοτικοί υπάλληλοι, πληρώνονται κάθε τέλος του μήνα, κάθε αρχές του μήνα, πότε πληρώνονται, ακριβώς κάθε μήνα. Σταματάει δηλαδή και αυτή η αγωνία που είναι δικαιολογημένη. Θα έχουμε λεφτά, θα έρθουν τα βάουτσερ, δεν θα έρθουν τα βάουτσερ, θα έρθουν παιδιά, δεν θα έρθουν παιδιά, για να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε τους μισθούς των υπαλλήλων. Και νομίζω, τρίτον, ότι είμαστε σύνομοι, γιατί ακριβώς αυτό προβλέπει ο νόμος, όπως σας περιέγραψα παραπάνω. Δηλαδή προχωρούμε λύνοντας ένα πρόβλημα που ταλανίζει, και βέβαια, να το πω, είναι σχετικό, ο Δήμος θα διεκδικήσει, εννοείται, και τα χρήματα που έχουν προκύψει από το δικαστήριο, ότι είναι χρήματα που έχουν υπεξαιρεθεί. Ο Δήμος θα διεκδικήσει με τους δικηγόρους του την δυνατότητα να μπορέσει να εισπράξει τα χρήματα που έχουν αποδειχθεί ότι έχουν υπεξαιρεθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι η λύση της λύσης, να το πω έτσι, είναι η μοναδική. Θεωρώ ότι είναι και η μοναδική νόμιμη. Θα ακούσουμε και άλλες απόψεις, θα τις συζητήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η μοναδική νόμιμη και βασικά είναι μία λύση η οποία δεν δημιουργεί πρόβλημα σε κανέναν, ούτε στους εργαζόμενους που βέβαια εξασφαλίζονται, ίσα-ίσα που τους λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα, αλλά ούτε και στη λειτουργία και στις δομές της ΚΕΔΙΠ και στην παροχή υπηρεσίας που κάνει η ΚΕΔΙΠ στους πολίτες του Δήμου μας. Ευχαριστούμε. Σήμερα, ναι, να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί να μην υπάρξει κάποια... Σήμερα η εισήγηση είναι η έναρξη των διαδικασιών λύσης. Αν αποφασιστεί η λύση, θα έρθει σε καινούργια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και γιατί γίνεται αυτό, για να το διευκρινίσω. Αυτό προκύπτει από τον νόμο ότι όταν θα πάρουμε, αν προχωρήσει η διαδικασία και πάρουμε την απόφαση της λύσης σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να έχουμε ορίσει στην απόφαση, έτσι λέει, και την εταιρεία ορκωτών λογιστών. Ξέχασα να το πω, εννοείται ότι μετά τη λύση, αν αποφασιστεί η λύση, θα μπουν ορκωτοί λογιστές που θα ξεσκονίσουν την ΚΕΔΙΤ από την αρχή της λειτουργίας της, το 2011 έως τώρα, για να διευκρινιστεί γιατί έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στην ΚΕΔΙΤ, αλλά και γιατί έτσι προβλέπεται από τη διαδικασία ακριβώς του νόμου. Σήμερα λοιπόν παίρνουμε την απόφαση, αν την πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, της έναρξης των διαδικασιών λύσεως της επιχείρησης. Γιατί? Γιατί όταν θα πάρουμε την απόφαση της λύσης, θα πρέπει να ορίσουμε και την εταιρεία, έτσι λέει ο νόμος, την εταιρεία ορκωτών λογιστών που θα αναλάβει τη διαδικασία της λύσης της επιχείρησης. Αυτό για να γίνει. Καταλαβαίνουμε. Σε άλλο συμβούλιο, Δημοτικό. Ναι, σε επόμενο συμβούλιο. Αυτό τι σημαίνει? Το σημαίνει ότι αν πάρουμε σήμερα την απόφαση, θα ξεκινήσει η αρμόδια διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών την ανάθεση. Θα έχει το δικαίωμα να πάρει προσφορές, να κάνει τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, ώστε να επιλεγεί μια εταιρεία ορκωτών λογιστών που θα αναλάβει τη λύση. Και όταν θα έχει επιλεγεί αυτή η εταιρεία, τότε θα έρθουμε με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θέλει και αυξημένη πλειοψηφία, μάλλον πλειοψηφία του συνόλου των μελών, 21 ψήφους στο Δημοτικό Συμβούλιο το δικό. Η σημερινή δεν χρειάζεται, Γιάννη. Ναι, δεν χρειάζεται η σημερινή. Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται, έτσι. Αλλά, δεν μπορούμε να βάλουμε. Τώρα δεν μπορούσαμε να βάλουμε, έτσι. Όχι, έχουμε πάρει απόφαση και έχει ακυρωθεί, έτσι, για να μην... Λοιπόν, να τελειώσω. Άρα σήμερα παίρνουμε, αν πάρουμε την απόφαση αυτή, και ακολούθω σε λίγες μέρες, εφόσον κάνει την διερεύνηση και την ανάθεση ορκωτών λογιστών η οικονομική υπηρεσία, θα προχωρήσουμε σε νέα απόφαση λύσης επιχείρησης. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Ποιος θα τοποθετηθεί, κύριε Σμυρνιώτη? Απλώς πρέπει να σας πω ότι εγώ 6 παρατέρατο πρέπει να φύγω. Έτσι, για να μην θεωρηθεί. Επί της διαδικασίας. Έτσι. Ένα λεπτάκι, ο κύριος Παπαδημητρίου, επί της διαδικασίας.
Μήπως θα ήταν σόφρον και σκόπιμο πριν αρχίσουμε τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις να ακούσουμε λίγο και κάποιον εκπρόσωπο των εργαζομένων. Όχι, να... θα τους ακούσουμε μετά, είπαμε, κύριε Παπαδημητρίου. Εντάξει. Να μιλήσουν, να τοποθετηθούν οι παρατάξεις, κύριε. Άρα θα ξαναμιλήσουμε μετά, αν έχουμε κάποια. Βεβαιότατα. Κύριε... Λοιπόν, ερχόμαστε μετά από 6-7 χρόνια και μετά από κανένα... εξάμηνο, εφτάμηνο τέλος πάντων και δύο χρόνια από την καινούργια θητεία και έκανα εφτάμηνο από τότε που πήραμε στα χέρια μας εδώ τους ισολογισμούς. 31 Ιουλίου ψηφίσατε, κύριε Σμενιώτη, τους ισολογισμούς. Εντάξει, το θέμα τους έχουμε όμως και ξέρετε ότι συνενέσαμε για να υπάρξουν αυτοί οι ισολογισμοί. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι αυτή η ιστορία ταλανίζει το Δήμο και επειδή αφήνονται κάποια υπονοούμε ότι δεν υπήρχαν απολογισμοί μετά το 2013, οι εργαζόμενοι είναι εδώ. Ξέρετε πώς λειτουργήσε αυτή η επιχείρηση από το 2011 μέχρι το 2013 με διετές πρόγραμμα δράσης, με χρηματοδοτήσεις τότε με που ένα το μνημόνιο έρχονταν πίσω από το άλλο, που έρχονταν όποτε ήθελαν. Αλλά τι ισολογισμό να κάνεις όταν έρχονται τα λεφτά του προηγούμενου χρόνου τον επόμενο. Όχι εσωτερικά, κεντρικά. Όταν το βοήθεια στο σπίτι κάποια στιγμή κόπηκε από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και υπήρξε τότε το μοναδικό κενό που υπήρξε στη καταβολή των δεδουλευμένων στη δική μου θητεία ήταν αυτό το 1,5 μήνας. Εδώ είσαστε, νομίζω, δεν λέω ανακρίβειες. Και ερχόμαστε τώρα, αφού δύο χρόνια ψάχαμε να βρούμε τι θα κάνουμε, να λύσουμε την επιχείρηση. Εγώ θα μπορούσα και να συνενέσω να τη λύσουμε την επιχείρηση. Αλλά υπόθηκαν τον κύριο Τζούμι κάποιες ανακρίβειες, οι οποίες επαναλαμβάνονταν και κατά καιρούς και από άλλους, ότι επειδή έπρεπε να αποδειχθεί ότι έχει τρεις αρνητικές χρήσεις η επιχείρηση, αυτομάτως θα πήγαινε σε λύση. Αυτό αφορά, συγγνώμη, τις ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ. Είναι σαφές το άρθρο. Και όχι... Έτσι, είναι σαφές ότι αφορά τις ανώνυμες εταιρείες. Και τουλάχιστον όταν βάζετε την υπογραφή σας σε μια εισήγηση και λέτε μόνο όταν είναι ανενεργός για χρονικό διάστημα των δύο ετών λύεται υποχρεωτικά. Εκεί θα λύεται υποχρεωτικά. Υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις ανά την επικράτεια. Άρα λοιπόν, καλό είναι να μην λέμε ανακρίβειες εδώ μέσα. Δεύτερον, το προσωπικό. Το προσωπικό μεταφέρεται μεν στον αντίστοιχο φορέα με σχέση εργασίας ύστερα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά με την ίδια σχέση εργασίας. Τι σημαίνει την ίδια σχέση εργασίας? Έχω την απόφαση της δράμας εδώ. Και επειδή εγώ δεν θέλω να κοροϊδεύω τον κόσμο, γιατί αν δείτε πρόσφατα τον Μάρτιο ελήφθη, είχε πάει το 20, ακυρώθηκε, επανήλθε και υπήρχαν παρατάξεις που έλεγαν να μεταφερθεί το προσωπικό σε προσωποπαγείς θέσεις. Σε προσωποπαγείς θέσεις πάει μόνο το προσωπικό αορίστου χρόνου. Το ορισμένου χρόνου, αν μεταφερθεί και συντοχή, η δομή συνεχίζει. Αν η δομή για κάποιον λόγο που τον είχαμε και το 2015, θα θυμάστε πολύ καλά που έκλεισε μια δομή, πάει σπίτι του. Τώρα, το βοήθεια στο σπίτι, μακάρι να πάει, αλλά και πάλι θα πάει με κριτήρια. Και δεν ξέρω αν αυτή η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι δεν κολλάνε τα κριτήρια και δεν θα μπορεί κανένας να απαγορεύσει σε κάποιον που υπηρετεί στο βοήθεια στο σπίτι στην Κοζάνη να έρθει στην Τρίπολη, το αντίθετο. Λοιπόν, και δεν έχω πιστεί ακόμα πλέον ότι δεν μπορούσαμε να τη χρηματοδοτήσουμε την επιχείρηση και να συνεχίσει να λειτουργεί. Είναι ένα εργαλείο του Δήμου. Έτσι. Και είναι ένα ιδιαίτερο εργαλείο. Δεν είναι μια επιχείρηση, επειδή εγώ την πρώτη μου έτσι, θέση δημόσια την πήρα κάπου το 1992 στην ΔΕΑΒΙΤ, όπως τη λέγαμε κάποτε τότε, που είχαμε και ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο να φτιάξουμε ένα τετραόροφο, εξαόροφο εκεί στο μεγάλο καφενείο. Ευτυχώς δεν έγινε και έμεινε το μεγάλο καφενείο. Είναι μια επιχείρηση που δεν έγινε, στήθηκε απλώς για να, πώς να το πω, να διαχειριστεί αυτά τα προγράμματα που πολύ σωστά είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι πλέον μπορούν να τα αναλαμβάνουν και άλλοι φορείς, αλλά είναι μια επιχείρηση η οποία έχει περιουσιακά στοιχεία.
Έχει γήπεδα, οικόπεδα, εγώ και κυρίως και ΑΔΙΤ, πρώην δε ΑΔΙΤ. Έτσι, έχω τον, τον ισολογισμό του 10 που έπρεπε να γίνουν για να μεταφερθούν στο συγκονευμένο πρόσωπο, τότε γήπεδα και οικόπεδα 2 εκατομμύρια αξία και κτίρια και τεχνικά έργα 700.000. Τι θα γίνει με αυτά, θα μεταφερθούν στο Δήμο? Δεν είναι, αν διαβάσει την νομοθεσία, σας είπα ότι εγώ καταρχήν δεν διαφωνώ, αλλά είναι, μπαίνουν πάρα πολλά σοβαρά νομικά θέματα. Έτσι, δεν είναι η επιχείρηση που τη φτιάξαμε για να τρέξουν στο βοήθεια στο σπίτι, γιατί έχω εδώ και τη λύση της, πώς τη λένε, της πέφκης που έκανε κανένα δεκαριά χρόνια να λυθεί η επιχείρηση. Από το 2011 λύθηκε το 2018, 7 χρόνια, που τελικά είχε ένα έλλειμμα 30.000. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε πώς θα μεταφέρουμε τα περιουσιακά στοιχεία. Πώς θα διεκδικήσουμε το προϊόν της υπεξαίρεσης ή οτιδήποτε άλλο μας οφείλουν. Έτσι, γιατί εμείς εδώ θα αναλάβουμε τις οφειλές. Το ποσό της υπεξαίρεσης, από όσο γνωρίζω, δεν έχει προσδιοριστεί. Έχει προσδιοριστεί στο περίπου. Ακριβώς. Το δικαστήριο δεν έχει προσδιορίσει. Καθίστε τώρα, γιατί εδώ πέρα 5-6 χρόνια 7 παίζαμε, να πούμε. Και λέγαμε αν βάλουμε ορκωτούς ή αν δεν βάλουμε. Έτσι. Που τελικά δεν χρειαζόταν να βάλουμε ορκωτούς, γιατί μέχρι το 1,5 εκατομμύριο το κάναμε ο μόνος μας. Και αν δεν μου λέτε ότι η αποκεντρωμένη ή γενικός γραμματέας κανονικά με όλο αυτό που είχε, έχει ευθύνες. Και η αποκεντρωμένη, η οποία έπρεπε να βάλει μόνη τους ορκωτούς λογιστές. Έτσι. Συμφωνούμε? Ωραία. Συνεπώς, γιατί δεν... Α, και κάτι ακόμα. Σήμερα είναι το χ νομικό πλαίσιο, που καλός ή κακός, όπως θα έλεγε ο φίλος μου Βαγγέλης, ο Γούργαρης, και οι Δήμοι γίνανε επιχειρήσεις. Παλιά οι Δήμοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν προγράμματα. Γιατί να κόψουμε ένα βραχίωνα, τέλος πάντων, του Δήμου, τη στιγμή που θεωρώ, ειλικρινά το λέω, ότι το έλλειμμα δεν είναι δυσθεώρητο. Και δεν είναι δυσθεώρητο, έχω και το πόρισμα εδώ, δεν υπάρχει λόγος τώρα να το διαβάσουμε, πόσες ρυθμίσεις είχαμε κάνει εμείς και πόσες στηρίθηκαν και μετά χάθηκαν. Έτσι, γιατί ήταν ρυθμισμένα τα πάντα. Και πληρώνονταν κανονικά. Μετά χάθηκαν και έχει χαθεί ο έλεγχος. Και αν είμαστε το 17, όπως είπε ο κύριος Τζούμης, εγώ το πολύ να δεχόμουν ότι θα κερδίζαμε τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Ούτε αυτά τα κερδίζουμε. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάγιες ρυθμίσεις για όλους, είτε είναι δημόσιοι φορείς είτε ιδιώτες, και νομίζω ότι μπορούμε άνετα να ενταχθούμε σε μια ρύθμιση και πλέον να τη βάλουμε να λειτουργεί την επιχείρηση. Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω, ούτε είναι ώρα τώρα να κάτσω να κάνω πολιτική όπως θα μπορούσα να κάνω, ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα δημιουργήθηκε την τελευταία διετία, γιατί ουσιαστικά δημιουργήθηκε από τις εισφορές που δεν πληρώνονταν και τις προσαυξήσεις που έμπαιναν επιπλέον. Έτσι, αλλά δεν πάβει όμως να δημιουργήθηκε. Και από την άλλη, αν δείτε τον κύκλο εργασιών, εμείς καλώς ή κακώς είχαμε φτάσει στο 1.013.000, έτσι, τα έσοδα μάλλον, και αυτή τη στιγμή έχουν τα έσοδα καταρρεύσει στις 436.000. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δομές δεν χρηματοδοτούνται, δεν έχουν παιδιά, υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός? Δεν το ξέρω. Και επαναλαμβάνω ότι κανένας δεν διασφαλίζει το ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό, αν δεν υπάρξει έντονη παρέμβαση προκειμένου οι δομές να φέρουν έσοδα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή τότε το 2011, το 2012, σε δύσκολες συνθήκες, υπήρχε ένα αρνητικό ισοζύγιο, δηλαδή αυτά που παίρναμε είτε από το βοήθεια στο σπίτι, είτε από την ΕΕΤΑ για τους γραφειοκομιακούς, δεν μας κάλυπταν απολύτως. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, μέχρι το 2012-2013 που άλλαξε ο νόμος, που δεν μπορούσε να τη χρηματοδοτήσει απευθείας την κοινοφελία, αλλά έπρεπε να κάνεις διετές πρόγραμμα δράσης που εγκρινόταν από το Ελεκτικό Συνεδρίο, τον Επίτροπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, εμείς τη χρηματοδοτήσαμε περίπου 115-120.000 το χρόνο, συν κάποιες αναθέσεις που τις κάναμε ως Δήμος για να κάνει πολιτιστικά προγράμματα κτλ. Αν βάλετε τώρα 120.000 επί 8 χρόνια, ορίστε
το έλλειμμα. Άρα είτε τα πληρώσει ο Δήμος, είτε θα μεταφερθούν στο Δήμο, είτε ο Δήμος τα δώσει στην ΚΕΔΙΤ, δεν μιλάμε για μία καμία ουσιαστική διαφορά. Έτσι. Συνεπώς, δεν ξέρω τι θα εξυπηρετήσει αυτή η ιστορία. Και καλό είναι να το ξαναδούμε. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, όπως το έχετε βάλει, μπορείτε να πάρετε την απόφαση να υπάρχει ένας οργωτός λογιστής, αλλά εγώ επαναλαμβάνω πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει η επιχείρηση για το σκοπό τον οποίο ουσιαστικά ιδρύθηκε ή μάλλον ιδρύθηκαν οι επιμέλους και συγχωνεύτηκε στην πορεία. Δεν θέλω να βάλω άλλα θέματα, το πώς μπορέσαμε να εντάξουμε τα σπήλαια του κάψα στην επιχείρηση που υπήρχαν ειδικές διατάξεις με το Υπουργείο Πολιτισμού, υπάρχουν 500 άλλα προβλήματα. Εγώ βάζω τον προβληματισμό, δεν θέλω να έρθω στη θέση να ψηφίζω όπως οι φίλοι μου εδώ, πρώην βουλευτής και πρώην δήμαρχος, που ο Κυριάκος Χαραγίδης, που έλεγε να τους πάμε όλους σε προσωποπαγίες θέσεις, κόντρα στον νόμο, και αυτή δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η απόφαση. Έτσι. Έχει εγκριθεί ως προς τα δύο σκέλη. Δηλαδή, γιατί. Τι, ότι θα πάνε σε προσωποπαγίες θέσεις. Τελειώσατε, κύριε Σμινιώτη. Να πάρει λοιπόν, το ποια είναι αυτή, ποια έχει κοστά του 49, ή την επανεισαγωγή, λέει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν. Και κάτι ακόμα. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα απόρρισμα που μιλάει για πειθαρχικές ευθύνες. Αποδόθηκαν οι ποινικές ευθύνες σε έναν άνθρωπο, καλός ή κακός. Έτσι. Πειθαρχικές ευθύνες δεν ξέρω αν έχουν αποδοθεί και θέλω να το μάθω. Παρακαλώ λίγο ησυχία κάτω. Δήμαρχε, ναι, έχετε λοιπόν, το λόγο. Αυτό είπα, νομίζω ότι αν θέλετε την απόφαση μπορείτε να την πάρετε. Θα σήμερα δευτερολογήσετε, κύριε Σμινιώτη. Ναι, εντάξει. Έτσι. Ναι, ναι. Καταρχήν, ο κύριος Μρινιώτης, δεν ξέρω αν το ξέρει ή αν δεν το ξέρει, είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι πραγματικά. Είπε ότι αυτό που είπα για τις τρεις συνεχόμενες χρήσεις ζημιογόνες, ότι ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες. Νόμος 3852 του 10, Καλλικράτης, λέει η παράγραφος 8 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που λέει αυτό που είπατε, εφαρμόζεται αναλόγως σε όλες τις κατηγορίες δημοτικών επιχειρήσεων που συστήνονται μετά την 1η-1η του 11. Άρα αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Είτε είναι ΔΕΙΑΤ, είτε είναι εδώ, 3852, παράγραφος 8, γράψτε το, αν θέλετε, κύριε Σμινιώτη, το δείτε, αν νομίζω ότι σας λέω ψέματα. Παράγραφος 8, άρθρο 265. Και εφαρμόζεται αυτό που σας διάβασα. Είναι το άρθρο 8 και είπα ακριβώς, επαναλαμβάνω για να το ακούσουν και οι εργαζόμενοι, μάλλον οι δημοτικοί σύμβουλοι, η παράγραφος 8 ισχύει για όλες τις κατηγορίες δημοτικών επιχειρήσεων. Υπάρχει και αντίστοιχη γνωμοδότηση του δικηγόρου. Και ακριβώς. Και εμείς το έχουμε εδώ. Ναι. Ναι. Όχι, διάβασε το άρθρο του το 3852. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό, είναι ξεκάθαρο. Αυτό θα το δείτε. Θα το βάλετε. Βάλτε ένα δικηγόρο σας να το δει. Βάλτε έναν δικηγόρο να το δει. Πάει αυτό. Δεύτερον, είπατε, κύριε Σμιρνιώτη, ότι αν πάρουμε τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου στο Δήμο και κάποτε καταργηθούν οι δομές, θα χάσουν τη θέση τους. Αν μείνουν στην ΚΕΔΙΤ και καταργηθούν οι δομές, δηλαδή χάσουν τη θέση τους. Δεν κατάλαβα. Άρα τις δομές γιατί θα τις κρατήσουμε αν μείνουν στην ΚΕΔΙΤ και αν τις πάρουμε στο Δήμο, δεν θα τις κρατήσουμε. Που είναι πιο εύκολο ο Δήμος να λειτουργήσει. Άρα ουσιαστικά τι λέμε, ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, είτε είναι στην ΚΕΔΙΤ είτε έρθουν στο Δήμο, είναι λογικό και αυτονόητο ότι μπορεί η ΚΕΔΙΤ αύριο να πει ότι εγώ δεν σταματάω να κάνω την τάδε δομή και απολύω τους εργαζόμενους. Το ίδιο μπορεί να πει και ο Δήμος. Όμως σήμερα θα πάρουμε μια απόφαση, σήμερα όταν θα έρθει η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα πούμε θα κρατήσουμε τις δομές και θα κρατήσουμε τους εργαζόμενους. Αυτό η ΚΕΔΙΤ δεν αλλάζει κάτι. Άρα δηλαδή αυτή η αμφιβολία που προσπαθεί ο κύριος Μυρνιώτης να πει ότι ναι, μεν υπάρχει, γιατί το έχει πει πολλές φορές, δεν είναι σίγουρο ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πάρουν τη θέση τους. Όλοι οι εργαζόμενοι θα έρθουν στο Δήμο με την ίδια ακριβώς σχέση εργασίας που έχουν και σήμερα. Τέλος. Αν νομίζουν οι εργαζόμενοι ότι στην ΚΕΔΙΤ είναι πιο εξασφαλισμένοι από τον άνεστο Δήμο Τρίπολης, αυτό είναι ο καθένας σας το σκεφτεί, εν πάση περιπτώσει. Αλλά νομίζω ότι ο Δήμος παρέχει απείρως μεγαλύτερη ασφάλεια από το να είσαι στην ΚΕΔΙΤ, η οποία είναι μια επιχείρηση που έχει τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα πω τίποτα άλλο αυτές τις δύο ασάφειες, γιατί μόνο ουσιαστικά αυτά τα δύο πράγματα είπε ο κύριος Μηνιώτης, δεν είπε κάτι άλλο. Βάζει δύο κινδύνους, που δεν είναι κινδύνοι, είναι ξεκάθαρο από τον νόμο και οι δύο.
Δεν θα συζητήσω τώρα για τα δύο χρόνια και για το έλλειμμα. Εμείς, κύριε Σμηνιώτη, από το 19 τον Νοέμβριο φέραμε θέμα να κάνουμε να προχωρήσουμε και είπατε ότι αν δεν βάλουμε λογιστή να το δει και να το ψάξει, δεν συνεννείται. Ξέρετε όλοι ότι για να λυθεί μια επιχείρηση θέλει 21 ψήφους. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η παράταξη που διοικεί αυτή τη στιγμή δεν έχει 21 ψήφους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είχε 21 ψήφους, θα την είχαμε λύσει από τον πρώτο μήνα, κύριε Σμηνιώτη. Μην ανησυχείτε γι' αυτό καθόλου. Άρα, εσείς πολυσυεργήσατε και μας είπατε μετά από 3-4 που κάναμε επικεφαλής, είπατε να βάλουμε λογιστή. Και εμείς τον Ιανουάριο του 2020, 3 μήνες μετά την έναρξη εξαιτίας μας, συνενέσαμε σε αυτό που είπατε, γιατί δεν μπορούσαμε αλλιώς να σας πείσουμε. Δεν είχαμε τους ψήφους απαραίτητους, το εννοώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, και βάλαμε λογιστή. Και ήρθε η αποκεντρωμένη και λέει: κακώς βάλατε, είναι μη νόμιμη απόφαση. Δεν το κάναμε. Υπάρχει απόφαση 8 του 2020 και η ακυρωτική της από την περιφέρεια, από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Άρα το να βάλουμε λογιστή, που λέτε να βάλουμε ένα λογιστή, το κάναμε και μας ακύρωσε την απόφαση. Μετά τι έγινε? Μετά ξαναέφερα το θέμα τον Νοέμβριο του 2020 και είπατε τότε να το συζητήσουμε διαζώσεις. Τι να κάνω εγώ από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τώρα είχε κορονοϊό και δεν κάναμε διαζώσεις συμβούλια. Και έφερα και βρήκα εγώ λογιστή και μας έκανε δωρεάν και κάναμε και έχουμε ισολογισμούς και έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι στα χέρια μας. Γιατί από το 2013 δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Υπήρχε μια επιχείρηση που δεν είχε τίποτα. Ούτε ισολογισμούς, δεν ξέραμε τι μας γινόταν. Τώρα ξέρουμε κάποια πράγματα. Και αυτό που λέω επομένως, δεν κολλησιέργησα εγώ ούτε μέρα για το θέμα της ΚΕΔΙΤ. Εγώ δεν κολλησιέργησα. Και αν είχατε δυνατότητα ενώ τους 21 που χρειάζεται, θα το είχα κάνει από την πρώτη μέρα. Επομένως, δεν κολλησιέργησα εγώ για να λήξουμε αυτό που το άκουσα το πάτε προχθές και σε συνέντευξή σας. Γι' αυτό το λέω δηλαδή. Όχι ότι έχει σημασία τώρα για τους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπα, το έλλειμμα. Γιατί επειδή δεν θέλω να δημιουργούνται εντυπώσεις. Το έλλειμμα, όσο δεν κλείνουμε την επιχείρηση και δεν τη χρηματοδοτούμε, γιατί δεν μπορούμε να τη χρηματοδοτήσουμε, θα αυξάνει. Θα αυξάνει γιατί ακριβώς υπάρχουν οι προσαυξήσεις και υπάρχει και το αρνητικό που έχουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο η επιχείρηση μπαίνει μέσα ένα ποσό. Αν αφήσει άλλα 10 χρόνια, επί το ποσό του κάθε μήνα είναι τη προσαυξήσει, θα αυξηθεί. Τι εννοείται αυξήσαμε το έλλειμμα? Μήπως κάναμε μία δαπάνη στην ΚΕΔΙΤ? Μήπως αγοράσαμε ένα λίτρο πετρέλαιο? Μήπως κάναμε κάτι? Καμία δαπάνη δεν κάναμε. Μόνο τους εργαζόμενους πληρώνουμε όποτε τους πληρώνουμε, όποτε έχουμε λεφτά. Τίποτα άλλο δεν κάναμε. Επομένως, μην λέτε και το πετάτε για να δημιουργούνται εντυπώσεις, αυξήσαμε το έλλειμμα. Το έλλειμμα αυξάνει από μόνο του και όσο δεν δίνουμε μια οριστική λύση, θα συνεχίζει να αυξάνει και τα επόμενους μήνες και τους επόμενους και τα επόμενα χρόνια. Είναι απλά τα πράγματα. Επομένως, για να μην. Δεν ξαναπαίρνω το λόγο. Νομίζω ότι ο κύριος Μηνιώτης από ό,τι δεν έχει καμία ιδιαίτερη αντίρρηση, γιατί και αυτό που προτείνουμε εμείς δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Αυτά τα δύο που έβαλε, απάντησα και ας τα κοιτάξει και μόνος του ή ας ρωτήσει κάποιο δικηγόρο, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Από εκεί πέρα, το τι σημαίνει υποχρεωτική λύση και γιατί απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό να το συμφωνήσουμε ότι είναι ένα θέμα. Γιατί από τη μία σου λέει είναι υποχρεωτικό να τη λύσεις, από την άλλη σου λέει πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι αυτό ένα θέμα του νόμου όμως. Λέει υποχρεωτικό. Και καθέστε, υποχρεούμαι να ψηφίσω, γιατί εδώ μου λες άλλα τώρα. Αυτό λέει ο νόμος, κύριε Σμηνιώτη. Τότε περάστε το. Καλά, υποχρεούται να ψηφίσει, υπάρχει περίπτωση. Από τη στιγμή μου λες ότι με 3 αρνητικές χρήσεις ισχύει τη κοινοφελή. Αυτό λέει, δεν το λέω. Και υποχρεούσε να τη λύσει, τότε γιατί συζητάμε. Αυτό λέμε. Ναι, τότε γιατί το φέρνετε εδώ? Θα το φέρουμε. Σούπα, πάρουμε σήμερα τη μία απόφαση και θα το φέρουμε. Γιατί θέλει την απόφαση να ορκωθεί τον τόπο με αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Τελειώσατε, Δήμαρχε. Κάποιος θα πάρει το λόγο από τις επικεφαλής. Παρακαλώ, τον κύριο Τσαμούλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σμπριλιώτζη. Δεν έχει και αξία τώρα, γιατί καθυστερήσαμε. Και δεν έχει και καμία έτσι σημασία αυτή τη στιγμή οι απαντήσεις που έδωσε ο Δήμαρχος. Γιατί μετά την τοποθέτησή σας, κύριε Δήμαρχε, αφού μίλησε ο κύριος Σμπρινιώτης και το απαντήσατε, κατάλαβα ακριβώς γιατί όταν μπαίναμε μέσα, κάποιοι εργαζόμενοι μας λέγανε να το ψηφίσετε. Και κατάλαβα ακριβώς γιατί έχουν αυτή την αντίληψη, γιατί εσείς είστε διοίκηση, εσείς έχετε πάει και τους έχετε μιλήσει, αλλά ενημερωνόμαστε κι εμείς και η διοίκηση της ΚΕΔΙΤ. Δεν τους έχετε πει όμως τα πράγματα όπως πρέπει. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ. Γιατί εγώ θα είμαι ειλικρινής, ακριβοδίκαιος και ας παρεξηγηθώ. Είναι απλήρωτοι. Και αυτοί οι άνθρωποι με αντιπροσωπεία επί δημαρχίας του Εμνής του Παυλή ερχόντουσαν σε μένα ως επικεφαλής παράταξης, εσάς και δεν ξέρουμε που ήσασταν στην αντιπολίτευση τότε, στον κύριο Σμπρινιώτη και κάναμε όλοι αγώνα μες στο Συμβούλιο να πληρωθούν. Γιατί εγώ, αν δεν πληρωνόμουν, δεν θα δούλευα. Και γι' αυτό λοιπόν να σας ευχαριστούμε καταρχάς γι' αυτό που δουλεύετε απλήρωτοι. Το ότι πληρώνεστε όμως και έχετε πληρωθεί μέχρι σήμερα,
Δεν είναι αποφάσιση του Δημάρχου που σας έχει πει και έχει φέρει την ΚΕΔΙΤ σε αυτό το σημείο για να λέτε εσείς, Παναγία μου, τι καλός Δήμαρχος είναι ο Τζούμης. Είναι απόφαση αυτού του Συμβουλίου. Εμείς εδώ σας πληρώνουμε γιατί οφείλουμε να σας πληρώνουμε. Δεν σας κάνουμε υποχρεώση. Σας το χρωστάμε. Εγώ, αν δεν πληρωνόμουν, το ξαναλέω, δεν θα δούλευα. Αν δεν πληρώσω το προσωπικό μου, δεν θα δουλεύει. Πραγματικά κρατάτε Θερμοπύλες. Όμως, πρέπει να μάθετε κάποια πράγματα. Λέει ο Δήμαρχος. Το είπε πριν, στα πρακτικά. Ουσιαστικά λέει δεν υπάρχει ΚΕΔΙΤ. Δεν λειτουργεί ΚΕΔΙΤ. Τότε τι κάνουμε όλοι εδώ πέρα, αφού δεν υπάρχει. Τι κάνουμε όλοι εμείς εδώ πέρα. Τι συζητάμε, αφού δεν υπάρχει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καθυστέρησε για να φτάσουμε εδώ και να μας το φέρει στον κρεμό και να πει, αν δεν μπουν αυτοί που έχουν την πλειοψηφία, γιατί εγώ έχω 12, και πώς τα περνάτε, κύριε Δήμαρχε, τόσα χρόνια εδώ που διοικείτε, 2 χρόνια, ό,τι τρέχει στο Δήμο, έργα που βγαίνετε, φωτογραφίες, όλα, πώς τα περνάτε αφού έχετε 12. Γιατί είμαστε δίπλα σας. Είμαστε δίπλα σας, το σωστό, και δεν θα είμαστε δίπλα σας στη λάθος κίνηση. Και εξηγούμε, επειδή είμαι και λογιστής και οικονομολόγος, το Σεπτέμβρη του 19, η πρώτη, δεύτερη, τρίτη επαφή που είχαμε κατηδίαν, μου λες, Νίκο, θα κλείσουμε την ΚΕΔΙΤ. Και σου λέω, Δήμαρχε, γιατί θα κλείσουμε την ΚΕΔΙΤ. Γιατί μου λες, μπαίνει μέσα. Εσύ τι θα κάνεις που είσαι επιχειρηματίας. Θα κράταγες μια επιχείρηση που μπαίνει μέσα. Όχι, βεβαίως. Αλλά επειδή θα πρέπει να ζήσω και την οικογένειά μου, ο Δήμος δηλαδή, η οικογένειά μας, εσείς, θα πάλευα μέχρι τελευταία στιγμή να εξαντλήσω όλα τα περιθώρια. Πώς θα την κλείσουμε, ρε Δήμαρχε, την ΚΕΔΙΤ, αφού δεν ξέρουμε ποια χρονιά μπήκε μέσα, ποιος χρωστάει, τι θα πούν τα δικαστήρια. Έχεις δίκιο, εν μέρη μου, λέει, ας το αφήσουμε λίγο. Δεν κολυσιεργήσαμε. Μας έλεγες, δεν μπορούμε να βάλουμε λογιστή. Δεν μπορούμε να βάλουμε λογιστή. Ξέρετε γιατί δεν μπορούσε ο κύριος Τζούμης να βάλει λογιστή? Γιατί τελευταίες 2 χρονιές το έλλειμμα είναι δικό του. Γιατί μέσα εδώ στα χαρτιά που επιμέναμε να βάλουμε και βρήκαμε εμείς τον τρόπο, γιατί δεν το λέτε ούτε αυτό, πώς θα τον βάλουμε, εσείς το διαλέξατε, είπατε, το λογιστή. Καλά κάνατε. Εγώ δεν σας πρότεινα να μου ζητήσατε. Τον τρόπο όμως για να πληρωθεί ο λογιστής που δεν το παίρναγε αποκεντρωμένη, τον βρήκαμε όλοι μαζί. Όχι στις νίκες μόνος και στα άλλα δεν ξέρουμε τίποτα. Άρα έχοντας 6 τελευταίους ισολογισμούς που δεν υπήρχαν στην ΚΕΔΙΤ, έρχεται και καταγράφεται κάθε χρόνο γιατί μπαίναμε μέσα και για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έγιναν λοιπόν λάθη από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Τα θυμάστε. Ερχόσταν και στα άλλα συμβούλια. Ανεβαίναμε στα τραπέζα μαζί με τον κύριο Τζούμη. Ήρθε λοιπόν με σκεπτικό να λύσει την ΚΕΔΙΤ και όχι να τη βοηθήσει. Και τι συζητάμε, ότι αν τελικά τη λύσουμε, ποιος θα πληρώσει το χρέος? Ο Δήμος. Για δεν επιχορηγεί. Αν επιχορηγούσε ο Δήμος κάθε χρόνο τα 120 χιλιάρικα, δεν θα ήσταν ούτε σαν πληρωτή. Αλλά επειδή δεν με ενδιαφέρει μόνο εσείς, με ενδιαφέρουν και οι προμηθευτές που περιμένουν και αυτά τα λεφτά τους και σε αυτούς χρωστάμε. Με ενδιαφέρουν οι συμπολίτες μας που έχουν ελλειπείς παροχής υπηρεσιών, γιατί δεν σας δίνουμε αυτό που πρέπει να το παρέχετε. Όλοι πάνω σε ενδιαφέρον. Καθένας βέβαια το τομάρι του κοιτάει τώρα. Αλλά εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε ότι αύριο θα πάτε και θα έχετε δουλειά. Και απαντάω και σε μια κυρία που μπορεί να το ψηφίσει. Δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Για να παίρνει την ευθύνη ο Δήμαρχος. Και επειδή κάθε φορά λέτε, κύριε Δήμαρχε, ότι εμείς μας επέλεξε ο λαός γιατί είχαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάβαζα και το πρόγραμμά σας που δεν λέει πουθενά ότι θα κλείνετε την ΚΕΔΙΤ. Πουθενά δεν το λέτε αυτό. Όπως και πολλά άλλα δεν είπατε προεκλογικά. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα το 21 τον Οκτώβρη και μας λέτε, ελάτε κύριε, να κάνουμε να ψηφίσουμε μια νέα αρχή για να πάμε στη λύση. Λύση όμως, Δήμαρχε, σημαίνει και εκαθάριση. Λύση σημαίνει και εκαθάριση. Οι εκαθαριστές που θα μπουν στην ΚΕΔΙΤ θα βγάλουν αποτέλεσμα. Πότε? Στην καλύτερη περίπτωση, 5ετία. Άρα αυτούς τους μήνες που είσαστε στα πλήρωτη το 21, θα το δούμε τότε. Το 28, 29, 30, να είμαστε όλοι καλά. Αν θα πληρωθείτε, αυτά σας τα έχουν πει. Σας τα έχουν πει αυτά. Και αν, όπως είπε ο κ. Σιμονιώτης, έρθει κάποιος από άλλη δομή, άλλου Δήμου, με περισσότερα ένσημα, με 3 παιδιά, σας έχουν πει ότι δεν θα πάτε στη δουλειά σας. Έχουμε δηλαδή μόνο από το 17 και τα λέμε με ελαφρά την καρδία, από το 17 απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης ότι οι δομές του βοήθεια στο σπίτι θα έρθουν στο Δήμο. Έχει μπει 21. Δεν σας προβληματίζει γιατί δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις αυτό?
Μήπως τελικά το πάρουν πίσω, μήπως δεν τους βγαίνουν τα κουκιά ή θα υπολογίσουν τι θα πούνε 5 ή 6 ή 10 υπάλληλοι του Δήμου Τρίπολης. Δεν πρέπει να τα δούμε αυτά. Ή να πούμε εντάξει παιδιά πάμε γιατί σας έχω υποσχεθεί μέσω της διοίκησης άμα γίνει αυτό θα πληρώνεστε. Γιατί λοιπόν δεν πάμε να κάνουμε μια γενναία ρύθμιση. Να ζητήσουμε όπως ζητήσαμε από τον Υπουργό Εσωτερικών για την ΚΕΔΙΤ νέα ρύθμιση για την ΚΕΔΙΤ της Τρίπολης στη Βουλή των Ελλήνων όπως το ψηφίσαν και την προηγούμενη φορά. Και να κάνουν μια απαλλαγή των προσαυξήσεων που κάθε τρεις και λίγο τα βγάζουν ούτως ή άλλως. Να πάμε και αντί να δώσουμε τα λεφτά σε εσάς μέσω του Ταμείου του Δήμου, να τα παίρνετε μέσα στο Ταμείο της ΚΕΔΙΤ. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μείωση των εσόδων, αλλά δεν έχουμε και επιχορήγηση. Και τα παιδιά, όπως ξέρετε, με τον ανταγωνισμό μειώνονται. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά και ο φίλος μου Μπάμπης εδώ στα μάτια, ο συνάδελφος, στο Λεβίδι κάναμε μια ωραία γενναία ενεργειακή αναβάθμιση στο σχολείο που δεν ξέρουμε αν σε 5 χρόνια θα λειτουργεί, αφού δεν υπάρχουν παιδιά, υπάρχει υπογεννητικότητα. Και επειδή έχει σχέση αυτό με τη δική σας δουλειά, γιατί μιλήσατε για τους βρεφορυπιακούς, μιλήσατε για τους διοικητικούς οι οποίοι πληρώνονται μέχρι σήμερα, ενώ δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ, πώς κάποιοι πληρώνονται σήμερα, άλλοι μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο, είναι δικός μας. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές εμένα δεν με αγγίζουν. Και ας είμαι ο κακός. Έπρεπε ή όλοι να είστε πληρωμένοι ή σε όλους να χρωστάμε. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μιλήσατε καθόλου για τα ΚΔΑΠ. Τη λέξη ΚΔΑΠ δεν την είπατε. Αυτή δεν είναι δομές. Τα σπήλαια. Θυμάστε τι τροποποίηση είχαμε κάνει με τον νόμο γιατί ήρθε το Υπουργείο Πολιτισμού και λέει έχω κι εγώ λόγο. Πού θα πάνε τα σπήλαια και τα έσω των σπηλαίων. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα που έχουμε δαπανίσει οι δημότες πάρα πολλά λεφτά με αποφάσεις εδώ ομόφωνες να γίνει μια ωραία δουλειά εκεί και έχει αρχίσει και τρέχει μια χαρά. Κύριε Δημαρχέ, δεν τα λέτε σωστά. Δεν τα λέτε όλα, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Τα αποφασίζουμε σήμερα και πάμε, φεύγουμε όλοι χαρούμενοι και αρχίζουμε να δουλεύουμε, πληρωνόμαστε και θα πληρωθούν όλοι. Γιατί μπορεί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να μην έχουμε ποινικές ευθύνες, αλλά έχουμε αστικές ευθύνες. Θυμηθείτε το αυτό για όλους σας. Αν έρθει μεθαύριο ένας προμηθευτής από 5 χρόνια και πει «Εμένα γιατί μου δώσατε 50.000 αφού μου χρωστάτε 100. Τις 50 τα αρέστα θα τα πάρει από εμάς. Θα ξεκινήσει με όποιον βρει». Να το ξέρετε λοιπόν και αυτό. Γιατί ούτε αυτό ακούστηκε. Και επειδή εδώ πέρα ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, εσείς διοικείτε, εσείς είστε ο δήμαρχος, πάρτε την απόφαση και τρέξτε το. Και μην μας το ρίχνετε τώρα, θέλω απόλυτη πλειοψηφία. Εδώ έχετε περάσει κανονισμό. Περάσετε τη ΔΕΙΑΤ κανονισμό στα μέτρα σας. Και θα εδώ πέρα να το συζητήσουμε. Και ας μην χρειαζόταν πλειοψηφία. Όποτε σας συμφέρει λοιπόν, θέλετε την αυξημένη πλειοψηφία. Όποτε δεν σας συμφέρει, το κάνετε όπως θέλετε. Βέβαια το συγκεκριμένο θέμα, ευτυχώς θέλει αυξημένη πλειοψηφία. Γιατί αν δεν ήθελε, θα το είχατε κλείσει από το 19 με πάρα πολλές εκκρεμότητες και σήμερα δεν θα ήσασταν εδώ. Θα ήσασταν έξω από το Δημαρχείο να του λέτε γιατί δεν πληρώνομαι, γιατί έχω αυτό το πρόβλημα, γιατί έχω εκείνο, γιατί έχω τ' άλλο. Δεν σημαίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε. Γιατί από την αρχή που σας είπα, πάμε να βρούμε μια λύση. Γιατί τα αφήσατε 2 χρόνια και εκτινάχθηκε το έλλειμμα άλλες 300.000. Γιατί τα αφήσατε 2 χρόνια. Αφού το θέλατε έτσι να το κάνετε, γιατί δεν το κάνατε έτσι. Από την αρχή. Γιατί δεν ακούσατε που λέτε, ευτυχώς δεν σας άκουσα, από την αρχή της παρατάξης, κύριε να Τσαμούλο. Πάμε μαζί, σας παρακαλώ με διακόπτε, να πάμε μαζί και στον Υπουργό Ιστορικών, όπως σας πήγα, μαζί στον Υπουργό, στην Υπουργό Εργασίας, Υφυπουργό για το Βοσινιώτιο, που μπορεί να βρούμε εκεί μια λύση. Εκεί πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση που είχατε πει θα κλείσω το Βοσινιώτιο. Και εκεί μπορούμε να βρούμε λύση. Εδώ λοιπόν και δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Είμαστε Δήμος, έχουμε ταμείο, έχουμε φωνή. Και είναι στη θέλησή μας να δουλέψει μια επιχείρηση υγιέστατη, να πληρώνονται οι εργαζόμενοι στην ώρα τους, να έχουν τις παροχές στα παιδιά που πρέπει και οι προμηθευτές στην ώρα τους. Καταλαβαίνω λοιπόν και την προσπάθεια, γιατί θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, 2 χρόνια τώρα που παλεύετε με διάφορους τρόπους και σας ταλαιπωρεί, φαντάζομαι, να βρείτε καύσιμο, να βρείτε ψωμί, όπως είπατε, γιατί πρέπει να παρέχουμε στους πολίτες που πληρώνουν φόρους αυτό που τους αναλογεί. Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι ούτε εσείς βρήκατε το λογιστή, ούτε ξέρουμε τι θα βγάλει η εκαθάριση. Γιατί η εκαθάριση, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει, θα βγάλει υπόλοιπο. Οι εκαθαριστές είναι αμήλικτοι και είναι νούμερα. Και θα πει αυτό.
Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το πληρώσει ο Δήμος. Ευτυχώς που μας εξαιρεί ο νόμος, γιατί έχουμε και μια περιουσία 3 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί εμείς θα τα δούμε όλα εδώ. Όχι μόνο να πληρώνεστε εσείς. 3 εκατομμύρια δική μας περιουσία, όλων μας. Ακίνητα, πράγματα τα οποία ευτυχώς δεν εκποιούνται λόγω επειδή είναι Δήμος. Έτσι. Αλλά κανείς δεν θα μείνει απλήρωτος μετά την εκαθάριση. Να το θυμάστε αυτό. Η εκαθάριση δεν ξέρω πότε θα λήξει. Δεν με έχετε πείσει με μια εισήγηση τέτοια. Και εν πάση περιπτώσει, ξέραμε όλοι από τον μήνα Ιούλιο, τέλος αρχές Αυγούστου, ότι η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ήταν τα συμβούλια να γίνονται διαζώσεις. Περιμέναμε λοιπόν, λέτε, καθυστερήσαμε, πίτιδες εμείς, καθυστερήσαμε εμείς. Αυτά τώρα που τα βγάζετε δεν ξέρω. Γιατί δεν το κάνατε λοιπόν πρώτο θέμα τότε, πριν 2 μήνες. Και μας το φέρατε άρον-άρον την Παρασκευή την εισήγηση για εδώ. Και σας είπαμε, δεν το συζητάμε την προηγούμενη, γιατί άλλη χάρη έχει εδώ να ακούν και υπάλληλοι. Γιατί δεν ξέρω πώς θα είχατε δυνατότητα να πούνε. Εγώ λοιπόν εδώ δεν είμαι για να απολογηθώ για κάτι. Εμένα ο κόσμος θέλει στην αντιπολίτευση συνέχεια. Οπότε δεν έχω διοικήσει, αλλά έχω βοηθήσει σε αποφάσεις του Δημάρχου. Πάρα πολλές δεν είναι εδώ να το πει. Αλλά σε αυτό το θέμα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Γιατί δεν εξασφαλίζεστε. Κανένας. Εξασφαλίζονται, ωραία, εξασφαλίζονται οι μόνιμοι. Λέτε εδώ πέρα, το έχω σημειώσει. Πόσοι μόνιμοι εξασφαλίζονται. Εξασφαλίζονται αυτοί. Άρα εμείς οι 4 που εξασφαλιζόμαστε είναι κακός ο Τσαμούλος που δεν θα ψηφίσει. Οι άλλοι. Εντάξει, ο καθένας στην πάρτη του. Οκ. Okay. Σε αυτό πάω πάσο. Αλλά εμείς εδώ δεν πρέπει να σκεφτούμε έτσι. Εμείς έχουμε ένα ρόλο εδώ. Και να σας βλέπουμε όλους μαζί. Γιατί είστε μια οικογένεια όπως είναι όλος ο Δήμος. Αν χρειαστεί να δευτερολογήσω, θα ήθελα αμέσως μετά το Δήμαρχο, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Όχι, εντάξει, αργότερα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ναι, θα πάρετε το λόγο. Ρεσιτάλ ανακριβιών. Τι να πω τώρα. Καταρχάς, τα διαζώη συμβούλια προχθές άρχισαν. Από τον Αύγουστο, λέει, άρχισαν τα διαζώη συμβούλια. Προχθές βγήκε η κύκλη. Τελευταίο, δεν έχει σημασία. Ένα λεπτό, κύριε Σάμπολο. Ένα λεπτό. Ναι, την ουσία θα πω, γιατί πιάσαμε εδώ. Δεν ξεκαθάρισες, γιατί η κοινωνιολογία είναι καλή. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψηφίζουν έχουν απαλλαγή από ποινικές και αστικές ευθύνες ή μόνο από ποινικές? Γιατί άλλα είπες στην αρχή, άλλα είπες μετά. Από ποινικές μόνο. Κάνεις λάθος. Διάβασε τον νόμο. Δεν είναι ποινικές. Θα σας φέρω 4 αποφάσεις. Φέρε 500 στον νόμο. Λοιπόν, το νόμο έγινε καθάριση και είχαν αστικές διώξεις. Για να δούμε ποιος λέει ανακρίβεια. Πριν, κύριε Τσαμούλου, επειδή δεν τα ξέρετε, δεν τα παρακολουθείτε τα θέματα, πριν 5 μήνες ψηφίστηκε νόμος συγκεκριμένος. Αν μου φέρετε πριν 5 χρόνια, μπορεί. Σας λέω πριν 5 μήνες τι ψηφίστηκε. Άρα δεν υπάρχουν. Ένα λεπτό, αφήστε με τώρα. Δεν υπάρχουν ούτε αστικές ούτε ποινικές ευθύνες. Τώρα δεν διάβασε τον νόμο. Τι να σου κάνω. Άλλαξε πριν 5 μήνες. Ενημερώσουμε τα τρέχοντα. Άμα δεν ξέρεις τα παλιά, κοίταξε τα τρέχοντα. Πρώτον. Δεύτερον, εξακολουθούν να δημιουργούν καταρχήν. Είπαμε για ότι με τον πρόσφατο νόμο για να πιάσω τους δημοτικούς συμβούλους. Ποινικές αστικές ευθύνες δεν υπάρχουν για κανένα. Περίμενε, θα σας το βρω και θα σας το φέρω. Λοιπόν, ποινικές ευθύνες όταν είσαι υποχρεωμένος να λύσεις μια επιχείρηση και δεν τη λύνεις, υπάρχουν. Πάμε και στο άλλο. Γιατί είναι το έτσι, είναι και το αλλιώς. Αν είσαι υποχρεωμένος γιατί έχει 3 και παραπάνω από 3 ζημιογόνες χρήσεις, είσαι υποχρεωμένος. Περιμένετε, κύριε Σμυρνιώτη, περιμένετε, επειδή εγώ δεν έβαλα θέμα. Εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ήμουν ως Δημοτικός Σύμβουλος και τώρα ως Δήμαρχος που δεν ψηφίζω, αλλά έχω γενικότερες ευθύνες, πάμε εδώ πέρα και ναι, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Δεν θα πηγαίνουμε με τον νόμο, ξέρεις, φοβάμαι. Πάμε σύμφωνα με τον νόμο, ο καθένας την ψηφίζει με τη συνείδησή του. Έτσι. Ένα λεπτό, λοιπόν. Άρα, πάω τώρα στην ουσία. Από πού προκύπτει ότι κινδυνεύουν οι θέσεις του ορισμένου χρόνου, από πουθενά. Σας το εξήγησα. Αν η δομή αύριο το πρωί και δείτε είναι μια χρεοκοπημένη επιχείρηση, πει κλείνω 3 δομές. Τις κλείνω και δείτε, τις αποφασίζει ο Δήμος και δείτε. Θα φύγουν οι ορισμένου χρόνου, δεν θα φύγουν. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Δήμος. Άρα αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν είναι θέμα αν θα είναι οι εργαζόμενοι στην ΚΕΔΙΤ ή στο Δήμο. Αυτό ισχύει παντού. Αν η ΚΕΔΙΤ αύριο το πρωί αποφασίζουμε να τη χρηματοδοτήσουμε, γιατί θα έρθω στην ουσία του παραμυθιού που πουλιέται τόση ώρα. Αν αποφασίσουμε. Κύριε Μαργέ, δεν σας επιτρέπω γιατί το παραμύθι που έχετε πει στους εργαζομένους. Ναι, κύριε Σμυρνιώ, κύριε Τσαμούλο, αφήστε τώρα να μιλήσω μετά. Θα πάρετε πάλι το λόγο τώρα στη σειρά. Κύριε Τσαμούλο, θα πάρετε το λόγο στη σειρά σας. Παρακαλώ. Επομένως, οι εργαζόμενοι. Παρακαλώ, αφήστε τα σχόλια. Εγώ δεν σας κατέκρινα έτσι, παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Κρατήστε ένα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Θα με βάλετε στο επίπεδο. Εκνευρίζεστε. Καθόλου εγώ δεν εκνευρίζω. Καθόλου δεν εκνευρίζω. Είμαι πολύ ήρεμο. Λοιπόν, ακούστε να δει. Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, για να λύξει το θέμα με τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, γιατί για τους άλλους εντάξει, τουλάχιστον δεν αμφισβητούν και για τους άλλους, πάνε ως ορισμένου χρόνου στο Δήμο. Ο κάθε εργαζόμενος.
Στη δομή που. Ναι, κύριε Σμυρνιώτη, στη δομή που την έχει ο Δήμος. Αυτό λέμε. Εντάξει, εντάξει. Και η δράμα το κδάβδο πήγε στο νομικό πρόσωπο γιατί λέει. Τι σχέση έχει αυτό, Γιάννη, τώρα. Τι σχέση έχει αυτό. Αν αποφασιστεί η λύση. Τα έχουμε κάνει από σένα περισσότερα και αυτό θα το κρίνει πολύ. Δεν το κρίνεις εσύ. Μεθαύριο, μακάρι να είσαι πάλι, να το δούμε. Εντάξει. Μακάρι, θα το δούμε αυτό. Τι κρίνει οι πολίτες, μη βιάζεσαι. Δεν θα προκαταβάλεις και τους πολίτες και τι έχουμε κάνει στο Δήμο. Ας. Τι έχουμε κάνει, θα το δούμε από τους πολίτες. Δεν θα το πεις εσύ, ούτε εγώ. Έτσι, οι πολίτες θα το πει. Λοιπόν, για να, εντάξει τώρα, γιατί θα, αν είναι να μιλάμε και να λέμε το αυτονόητο. Αν κλείσει η επιχείρηση, οι δομές μεταφέρονται στο Δήμο ή στο νομικό πρόσωπο. Ξεκινάμε με την ουσία, γιατί μου λέει πάει στη δομή. Αν επομένως πάρουμε το τάδε ΚΔΑΠ και το πάμε στο Δήμο ή το πάμε στο νομικό πρόσωπο, οι υπάλληλοι με ορισμένου χρόνου θα πάνε σε αυτή τη δομή που ανήκει στο νομικό πρόσωπο ή στο Δήμο. Αυτονόητο. Αυτό λέμε. Άμα θες να το πω λεπτομέρως, μην χάσουμε το αυτονόητο. Να πούμε και το αυτονόητο. Πάει... Και μπορεί να πάτε... Όχι, θα τελειώσει. Δεν μπορείτε, κύριε Τσαμούλο, δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε να το πείτε. Λοιπόν. Άρα οι εργαζόμενοι θα πάνε στη δομή ΤΑΔΕ, βρεφονιπιακό σταθμό ΤΑΔΕ, που πλέον ανήκει στο Δήμο και πληρώνει ο Δήμος. Αν νομίζουν κάποιοι ότι είναι πιο εξασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι που να πληρώνει και ΔΙΤ και να μπορεί να κρατήσει και ΔΙΤ την δομή και δεν μπορεί να την κρατήσει ο Δήμος, γιατί εδώ τι μας λένε. Θα έρθει στο Δήμο, αλλά μπορεί ο Δήμος να κλείσει τη δομή. Ενώ αν μείνει στο Δήμο. Πώς πληρώνει ο Δήμος, από πού θα. Λοιπόν, αφήστε κύριε Σμυρνιώτη. Πάμε τώρα. Επομένως, αυτό ισχύει για τους εργαζόμενους. Τώρα. Ακούσαμε, προστάσαμε, γιατί περάσαν δύο χρόνια, γιατί σας τα είπα τι έγινε ακριβώς. Η πρόταση των παρατάξεων της μειοψηφίας ήταν να ορίσουμε λογιστή. Το έκανα τον Ιανουάριο του 2020. Πήραμε απόφαση. Δική τους πρόταση ήταν. Δεν ήταν δική μου. Αυτό που είπε ο κύριος. Καλά κάναμε. Τι είπατε? Όλοι μας. Καλά. Λοιπόν, αφήστε κύριε Σμυρνιώτη, ακούστε με κύριε Τσαμούλο, ακριβώς. Περιμένετε. Ακούστε όχι, τι λέω ακριβώς. Όχι, διαλογική συζήτηση. Το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο του 2020, πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνη μάλιστα, η οποία πρόταση ήταν όταν κάναμε επικεφαλής των παρατάξεων. Λοιπόν, βρήκαμε λογιστή που ο αφιλοκερδός ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του. Αυτό το βρήκαμε τον Ιανουάριο του 2021. Και ο λογιστής έφερε, όχι έφερε, λήξανε οι ισολογισμοί τον Ιούλιο του 2021. Ιουλίου πήρα τα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή και με τους οικονομικούς. Επομένως, καθυστέρηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν υπήρχε καμία. Το αποτέλεσμα, γιατί ακούω πολλούς, να επιχορηγηθεί. Πώς θα επιχορηγηθεί η ΚΕΔΙΤ? Για πέστε μου, σήμερα εγώ παίρνω από σύρο πίσω την απόφαση και παίρνω να επιχορηγηθεί η ΚΕΔΙΤ. Πώς θα την επιχορηγήσετε? Ο τελευταία επιχορήγηση που έκανε ο κύριος Μηνιώτης ακυρώθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο. Έχει ακυρωθεί η τελευταία, ως μη νόμιμη. Πώς θα την επιχορηγήσετε που όλοι που λέμε εδώ πέρα την καραμέλα να επιχορηγηθεί και δει. Ποια έχει ακυρωθεί? Η τελευταία απόφαση. Ποια είναι η τελευταία απόφαση? Να σας φέρω τώρα να σας πω. Λοιπόν, ναι, 38.000. Τελευταία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό, στον ισολογισμό. Λοιπόν, επομένως, για να καταλήξουμε, δεν υπάρχει θέμα και δυνατότητα επιχορήγησης. Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος επιχορήγησης. Θέλετε να το καταλάβετε, το καταλαβαίνετε. Δεν θέλετε, πέστε την, την καραμέλα. Πέστε την καραμέλα να επιχορηγηθεί η ΚΕΔΙΤ. Και πώς θα επιχορηγηθεί η ΚΕΔΙΤ και η κάθε κοινοφελής επιχείρηση, εφόσον είναι λειτουργική και έχει ισολογισμούς, έχει προϋπολογισμούς κλπ. Και δεν μπαίνει μέσα, σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπαίνει μέσα, επιχορηγείται για τις δραστηριότητές της. Δεν επιχορηγείται για να εξοφλήσει χρέη 10 ετών. Το καταλαβαίνουμε αυτό ή δεν το καταλαβαίνουμε? Αν θέλουμε εδώ πέρα να πουλάμε και να λέμε στον κόσμο, στους εργαζόμενους και όχι στους εργαζόμενους. Τι λέτε, εμείς δεν τους έχουμε δει ποτέ. Ούτε εγώ τους έχω δει. Για πέστε αν τους έχω δει εγώ, γιατί το είπατε γι' αυτό. Εντάξει, βάζετε άλλους. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Άρα... Καλό, γιατί δεν είναι όλοι πληρωμένοι και είναι κάποιοι. Λοιπόν, επομένως, για να λύξει το θέμα, για να λύξουμε τη συζήτηση αυτή, την παράδοση του κ. Τσαμούλ. Δυνατότητα επιχορήγησης δεν υπάρχει. Υπάρχει δυνατότητα λύσης. Αναλαμβάνει ο Δήμος τα χρέη και όλη την περιουσία της ΚΕΔΙΤ, εννοείται. Είναι ο καθολικός διάδοχος της ΚΕΔΙΤ. Οι εργαζόμενοι μένουν με την ίδια σχέση εργασίας που έχουν στην ΚΕΔΙΤ και είναι εργαζόμενοι πλέον που πληρώνονται από το Δήμο. Για να μην αρχίσουμε τις δομές, είναι στη δομή ή δεν είναι στη δομή. Πληρώνονται από το Δήμο. Αυτό καταλαβαίνει ο καθένας εργαζόμενος τι συνέπειες έχει για τον εαυτό του. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, και ας το εξετάζει, ξέρω το να το κοίταξε το μεταξύ ο κ. Μηνιώτης, αν ισχύει ότι τρεις ζημιογόνες χρήσεις υποχρέωση. Εγώ σου λέω ότι ισχύει. Τι δεν λέω άλλα, ρε Γιάννη. Λέω να κάνουμε τη διαδικασία. Σώπα, εγώ θα το φέρω. Είτε το ψηφίσουμε σήμερα, είτε το ψηφίσουμε, εγώ θα το φέρω. Ναι, εντάξει, αυτό είπαμε, το θέλει 21. Εντάξει. Υπάρχει υποχρεωτικά να σε υποχρεώσει να ψηφίσει κάτι. Πώς θα το υποχρεώσει?
Πώς είσαι υποχρεωμένος? Όχι, μπορεί να πεις ότι ψηφίζω λευκό. Δεν ψηφίζω ούτε ναι ούτε όχι. Ε, πώς. Εσύ δηλαδή εξακολουθείς να αμφισβητείς ότι ισχύει για τις κοινοφελίες? Όχι, εσύ εξακολουθείς να το αμφισβητείς? Θα το ψάξω. Για ψάξω και μου πεις. Τελειώσατε, Δήμαρχε? Ωραία. Κύριε Σμυρνιώτη, συγγνώμη. Θα προχωρήσουμε, παρακαλώ, από τους υπόλοιπους επικεφαλής. Κύριε Κατσαφάνα. Καλά. Λοιπόν, εγώ τώρα κάθομαι εδώ πέρα και σκέφτομαι το εξής, ότι καταρχήν δεν συμφωνώ να ξεκινάμε τη διαδικασία τι κάναμε πριν από 10 χρόνια, από 15, από 3, από 7, από 7,5. Δεύτερον, οι πολιτικοί για να δίνουν λύσεις στα προβλήματα και όχι να τα περιπλέκουν. Τρίτον, βρεθήκαμε αρκετές φορές, εγώ τουλάχιστον 2 φορές βρέθηκα, να είμαστε στο Δημαρχείο εκεί κάτω και να συζητάμε γύρω από το θέμα της λύσης. Μιλάγαμε για ισολογισμούς, για προϋπολογισμούς, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πρέπει να έχουμε αυτό, πρέπει να έχουμε το άλλο. Υπήρχαν κάποιες σκέψεις που εκφράστηκαν για πολλούς εκεί πέρα, από ό,τι θυμάμαι, τους εκπροσώπους, για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε προς μια λύση. Εγώ εκείνο που με απασχολεί και με ενδιαφέρει είναι το θέμα της εξασφάλισης των θέσεων, την οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο πρέπει να τη δώσουμε, έτσι κι αλλιώς. Και για τους αορίστους και για το ορισμένο χρόνο. Και όχι μόνο για αυτά, αλλά και για τις υπηρεσίες που οι άνθρωποι αυτοί εξυπηρετούν στο Δήμο. Μπορούμε να βρούμε αυτές τις λύσεις, τις τρεις λύσεις, θέλεις μέσα από τα Υπουργεία, θέλεις μέσα από το Δήμο, θέλεις, δεν ξέρω από ποιους, να δώσουμε αυτή τη λύση σε αυτό το πρόβλημα και κατά συνέπεια να προχωρήσουμε στη λύση. Διαφορετικά, δεν έχω ακούσει και μια πρόταση συγκεκριμένη ότι αυτή η ΚΕΔΙΤ θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο, θα έχει αυτά τα έσοδα, θα κάνουμε αυτές τις κινήσεις, θα κάνουμε κολοτούμπες, θα κάνουμε επενδύσεις, δεν ξέρω τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να την πάμε μπροστά. Γιατί αν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, να το δούμε και εμείς και να πούμε πράγματι αυτή η επιχείρηση μπορεί να πάει μπροστά και να δώσει λύση στο πρόβλημα και των εργαζομένων και γενικά σε εμάς, να μην ταλανίζει όλα αυτά τα χρόνια. Κατά συνέπεια, εγώ δεν το έχω δει αυτά τα χρόνια. Κάθε φορά που ζητάμε αυτό το θέμα, ή αναφερόμαστε σε δικαστήρια, ή αναφερόμαστε σε τύπο ένας από εδώ, τύπο άλλος από εκεί, τι είπε πριν από 5 χρόνια, τι είπε πριν από 3 χρόνια, πώς θα κάνουμε το ένα, πώς θα κάνουμε το άλλο. Εάν δεν μπορούμε να δίνουμε λύση σε αυτά τα προβλήματα, τότε δεν ξέρω αν έχουμε και λόγο ύπαρξης. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να μπούμε σε μια διαδικασία, να το διερευνήσουμε και να φτάσουμε στη λύση στην οποία θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε στο τέλος, παρόλες τις αψημαχίες και τις διαφοροποίησεις, οι οποίες θεωρώ ότι γίνονται και πολλές φορές για λόγους σκοπιμότητας από όλους μας. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο σωστά και να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τους εργαζομένους. Πραγματικά πιστεύω ότι ενδιαφέρει και τις δομές που πρέπει να έχει ο Δήμος, τόσο στη βοήθεια στο σπίτι, όσε άλλε υπηρεσίε οι οποίε προσφέρει, να τι προσφέρει με τον καλύτερο τρόπο και με το καλύτερο έμψυχο δυναμικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κατσαφάνα. Ο κύριο Βόσνο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή για μια επιχείρηση που είναι γνωστή η λειτουργία της σε όλους τους ΟΤΑ και με ένα σώμα εργαζομένων, αναφέρθηκε εδώ 30 τόσα άτομα, τα οποία είναι όμοιροι και σε ένα καθεστώς, αν θα έχουν χρήματα αύριο, να πληρώσουν τις οικογενειακές τους ανάγκες και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θεωρώ ότι η κουβέντα, και επιτρέψτε με να είμαι λίγο αυστηρός, δεν είναι στο επίπεδο που άξιζε το θέμα. Γιατί θα έπρεπε να ξεκινήσει από τη μια, η ΚΕΔΙΤ είναι μια δημοτική επιχείρηση. Είναι χρήσιμη για το Δήμο, ναι ή όχι? Θεωρητικά, και έτσι ο νομοθέτης την είχε δει, ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Δήμους. Πάμε στη δικιά μας. Παρακαλώ, ισχύει. Σήμερα ξέρουμε την ιστορία της, ξέρουμε τα προβλήματα, πιθανόν για κάποιους τα προβλήματα να είναι και πιο παλιά ακόμα. Δεν με ενδιαφέρουν και ούτε τους εργαζόμενους ενδιαφέρουν σήμερα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ποιο είναι το αύριο αυτής της επιχείρησης. Είναι βιώσιμη? Δεν μπορώ εγώ να δεσμευτώ να πω αν είμαι βιώσιμη. Δεν έχω τα στοιχεία, δεν είμαι σίγουρος. Απ' την άλλη, δεν είμαι σίγουρος αν εξαντλήθηκαν και όλα τα περιθώρια για να μην είναι ζημιογόνα. Ακούστηκαν προτάσεις ότι δεν δόθηκαν επιχορηγήσεις. Δεν διαχειριστήκαμε κάποια πράγματα
πιθανόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπήρξε μια πρόταση πράγματι στο ξεκίνημα της Δημοτικής Αρχής της σημερινής από τον Δήμαρχο να δούμε τι κάνουμε με την ΚΕΔΙΤ, μια πρόταση να κλείσουμε την ΚΕΔΙΤ. Υπόθηκε από κάποιους συναδέλφους ότι δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση αν δεν έχουμε τα οικονομικά στοιχεία. Νομίζω εύλογο ήταν τότε και αυτό. Βέβαια, επιτρέψτε μου στο συγκεκριμένο να πω ότι βασανιστήκαμε με δύο συναντήσεις των επικεφαλής και κάπου όλοι μαζί βρήκαμε τον τρόπο, αλλά θα σας θυμίσω ότι εγώ επέμεινα την τελευταία στιγμή ότι κύριε Δήμαρχε να πάρουμε μια απόφαση ότι εμείς χρειαζόμαστε να ορίσουμε λογιστές γιατί απαιτείται η γνώση όλων των οικονομικών στοιχείων πριν πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο μια απόφαση. Εγώ βέβαια κύριε Δήμαρχε, χωρίς να θέλω να πω κάτι παραπάνω, θεωρώ ότι αυτή την απόφαση θα έπρεπε να την έχουμε νομιμοποιήσει. Θα έπρεπε εσείς, και σταματώ εδώ, να βρείτε τον τρόπο να νομιμοποιήσετε. Γιατί έχουν βρεθεί τρόποι να νομιμοποιούνται άλλες αποφάσεις, πολύ χειρότερες και πολύ πιο έολες. Και έχω και προσωπικά παραδείγματα. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει, αφού δεν νομιμοποιήθηκε, να βρεθεί τρόπος να υπάρξει λογιστής. Όπως βρέθηκε εθελοντικά ή με έρανο, αν πραγματικά πονάγαμε και θέλαμε να τρέξουμε. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει χαμένος χρόνος. Δεν θέλω να πω σε ημερομηνίες. Αν εσείς, κύριε Δήμαρχε, είστε ικανοποιημένος για την εξέλιξη στα δύο χρόνια, μαζί σας. Εγώ δεν είμαι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να σκύψουμε στο πρόβλημα με πολύ προσοχή. Επειδή δεν θέλω να λαϊκίζω ούτε να δημαγωγώ, το ερώτημα σήμερα είναι να προχωρήσουμε να υπάρξει διαδικασία έγκρισης για αργωτό λογιστή με τις διαδικασίες που θα γίνουν από Οικονομική Επιτροπή κτλ. Ναι, να έρθουν και όλα τα οικονομικά δεδομένα εδώ, να έρθουν γρήγορα και γι' αυτό λοιπόν θα συνηγορήσω θετικά. Λέω όμως προς εργαζόμενους ότι πραγματικά δεν είναι εξασφαλισμένοι εγώ και σε προσωπικές συναντήσεις από πέρυσι και από πρόπερυσι. Και πριν τη δικιά σας θεία, όταν συζητούσαν ότι το βοήθεια στο σπίτι θα πάει στους Δήμους. Δεν θα πάνε όλοι οι εργαζόμενοι του βοήθεια στο σπίτι, τους το έχω πει πρόσωπο με πρόσωπο. Γιατί καμιά πολιτική εξουσία δεν παίρνει αυτή την ευθύνη. Θα προχωρήσουν να βάλουν κάποιες διαδικασίες και είτε θα έρθει κάποιος από την Κοζάνη, όπως είπε ο Δήμαρχος, είτε θα έρθει κάποιος και από ιδιωτική αντίστοιχη εταιρεία με προϋπηρεσία και θα πάρει κάποιες θέσεις. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για τους εργαζόμενους. Να μην χάσουν ή να μην συνεχίζει η ομοιρία των εργαζομένων. Εγώ τους δηλώνω δημόσια για όλους αυτούς τους εργαζόμενους οποιαδήποτε πρόταση θα κατατεθεί που θα τους εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, πραγματικά και όχι στα λόγια, δηλώνω ότι θα τις στηρίξω. Και αν σήμερα έχουν και αυτοί να μου προτείνουν μια πρόταση, ναι, να την ακούσω. Ευχαριστούμε, κύριε Από και πέρα, κλείνοντας για τις ποινικές και τις αστικές ευθύνες, είμαστε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, να ρισκάρουμε και γι' αυτό. Εγώ δηλώνω ότι το έχω κάνει στη θητεία μου που είναι μακρόχρονη αυτοδιοικητική και το δηλώνω και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα στηρίξω μια απόφαση όχι με το φόβο πιθανόν της οποιασδήποτε ευθύνης. Γιατί μεγαλύτερη ευθύνη έχουμε απέναντι σε αυτούς που μας ψήφισαν και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε την δίθεν νομιμότητα ή το ρίσκο κάποιων αποφασιών μας. Είμαστε εδώ για να παίρνουμε αποφάσεις. Το θέμα είναι ποιος είναι ο στόχος. Και εγώ το ξεκαθάρισα. Και η επιχείρηση με ενδιαφέρει και οι εργαζόμενοι πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βόσμαρ. Ναι, επειδή το άκουσα πολλές φορές και από άλλον προηγούμενο, νομίζω τον κύριο Τσαμούλο, ότι θα έρθει κάποιος από την Κοζάνη και θα πάει. Τι είναι αυτά που λέμε εδώ? Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν ως αορίστου χρόνου μεταφέρονται σε. Ή αυτοί, η Μαρία, ο Γιάννης, ο Θανάης, ο Κώστας μεταφέρονται. Το είπα, εγώ άλλο είπα. Όχι εσύ. Για το βοήθεια στο σπίτι. Για το βοήθεια στο σπίτι είναι προκήρυξη, Γιάννη. Για το βοήθεια στο σπίτι, κύριε Δήμαρχε, το είπαμε. Κύριε Βόσνο, το βοήθεια στο σπίτι έχει πάρει ένα δρόμο. Έχει ψηφίσει η πολιτεία. Είπα πριν από εσά, κύριε Δήμαρχε, τα είχα πει και στην προηγούμενη δημοτική θητεία. Για το βοήθεια στο σπίτι. Μην μπερδεύουμε. Εσεί μην μπερδεύετε αυτά που είπατε. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Να το ξεκαθαρίσουμε. Το βοήθεια στο σπίτι έχει γίνει προκήρυξη, έχει πάρθει απόφαση, έχει βγει νόμος εδώ και 3-4 χρόνια και ακολουθεί μια διαδικασία. Αυτό είναι το βοήθεια στο σπίτι. Οι εργαζόμενοι του υπόλοιποι
και το βοήθεια στο σπίτι μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία της προκήρυξης μεταφέρονται ονομαστικά. Ο Θανάσης, ο Γιώργος στο Δήμο, η Μαρία ως αορίστου χρόνου. Και ως ορισμένου χρόνος είναι ονομαστικά. Δέστε την απόφαση της Δράμας που είπε ο κύριος Μηνιώτης. Έχει πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε η κυρία Τάδη, η κυρία Τάδη, η κυρία Τάδη που είναι ορισμένου χρόνου μεταφέρονται με τέτοια ορισμένου χρόνου. Η κυρία Τάδη, η κυρία Τάδη που είναι αορίστου χρόνου μεταφέρονται σε προσωπική θέση. Να καταλάβουν όμως οι εργαζόμενοι. Μην δημιουργούμε τώρα εντυπώσεις. Οι εργαζόμενοι, αυτοί οι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει, δεν δημιούργησα καμία εντύπωση. Μπορώ να μιλήσω, κύριε Πόσο. Ναι, ναι, οι εργαζόμενοι αυτοί, αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι εδώ, στη δική μας την ΚΕΔΙΤ, αυτοί θα έρθουν στο Δήμο. Δεν θα έρθει κανένας από την Κοζάνη, κανένας από τη Λάρισα και κανένας από πουθενά αλλού. Μην λέμε τέτοια πράγματα και μέσα στο μυαλό του καθενός που τα ακούει και μπορεί να μην το καταλάβει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Οι εργαζόμενοι αυτοί, όπως δουλεύουν τώρα με την ίδια σχέση εργασίας, με την ίδια σχέση θα έρθουν στο Δήμο. Ευχαριστούμε. Άρα δεν ασφαλίζεται του ορισμένου χρόνου και η Κοζάνη αναφέρθηκε για τον βοήθεια στο σπίτι. Για να μην παραπείτε αυτό. Εντάξει, εντάξει, κύριε Βόσμα, λύθηκε το υπάρχει. Ο κύριος Γούργαρης, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, το πρόβλημα με τη λειτουργία της ΚΕΔΙΤ δεν είναι καινούριο. Άρχισαν τα χοντρά προβλήματα όταν επί Δημαρχίας του ΕΜΗΣ του Παυλή διαπιστώθηκε το ταμιακό έλλειμμα. Ήταν τον Ιούλιο του 2015, αν δεν κάνω λάθος. Η κατάσταση έγινε μη αναστρέψιμη όταν στη συνέχεια σταμάτησαν να συντάσσονται προϋπολογισμοί. Η επιχείρηση έπαψε να έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και σταμάτησαν κάθε είδους πληρωμές. Προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών έμειναν απλήρωτοι και όσοι αποφιλότιμο ή γιατί δεν γνώριζαν, δεν προσέφυγαν σε ένδικα μέσα, έχασαν τα χρήματά τους γιατί πέρασε ο χρόνος που μπορούσαν να τα διεκδικήσουν νόμιμα και παραγράφησαν. Μεγάλο και διαρκές θύμα αυτής της κατάστασης είναι και οι εργαζόμενοι που ποτέ σχεδόν δεν πληρώθηκαν κανονικά. Δεν θα αναφερθώ σε παρεμβάσεις που έκανα στο παρελθόν για τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Θα επικεντρωθώ στο σήμερα γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Σε μια περίοδο που κανένας δεν έχει τα περιθώρια να περιμένει έστω μια μέρα καθυστέρηση της πληρωμής, οι εργαζόμενοι της ΚΕΔΙΤ παραμένουν απλήρωτοι 8 μήνες. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό. Δεν θα περιμένουμε ούτε το 23 ούτε το 29 που άκουσα νωρίτερα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ σήμερα αν δεν αποφασίσουμε ότι ο Δήμος που είναι και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Τρίπολης είναι, θα δρομολογήσει την άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό. Πρέπει να βρεθεί λύση προτού σηκωθούμε από αυτό το τραπέζι. Αυτό που γίνεται για περισσότερα από 5 χρόνια είναι απαράδεκτο. Δεν έγινε καμία ουσιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, παρά μόνο μια συνενετική διαιώνιση της κατάστασης και συσσόρευση χρεών. Παίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, είπε ο κύριος Μηρνιώτης. Αυτά τα παιχνίδια όμως τώρα τα πληρώνουμε και τα πληρώνουν άλλοι. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, πρότεινα στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΤ, που είμαι και μέλος του, να αποφασίσουμε τη λύση της επιχείρησης και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού στο Δήμο Τρίπολης. Μετά από συζήτηση που έγινε, διαπιστώσαμε ότι η επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει και έπρεπε να οδηγηθούμε στη λύση. Η πρόταση λοιπόν για τη λύση της εταιρείας και τη μεταφορά του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, που εκεί εκφράζονται όλες οι παρατάξεις. Αυτό έγινε στις 23 Απριλίου του 2020. Όμως η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα, κύριε Δήμαρχε, αν θυμάστε, μπήκε στην ημερήσια διάταξη να συζητηθεί στις αρχές του Φλεβάρι του 20. Αν θυμάμαι, 3-4 του μήνα ήταν η συνεδρίαση. Η συζήτηση όμως δεν έγινε και φυσικά δεν πάρθηκαν και οι αναγκαίες αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή, μετά από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με άλλες παρατάξεις, απέσυρε τότε το θέμα, γιατί εκτίμησαν ότι πρέπει να οριμάσει κι άλλο. Εδώ ήταν σάπιος, εσείς θέλατε να οριμάσει κι άλλο. Παρότι πάρθηκε και δεύτερη ομομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΤ στις 29 ενάτου του 20 και τώρα είμαστε 11 δεκάτου του 21,
Φτάσαμε, δεν έγινε τίποτα σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα και φτάσαμε σήμερα να συζητάμε όχι τη λύση της εταιρείας, αλλά για χρονοβόρες διαδικασίες που μάλλον δεν θα φτάσει το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου για να υπάρξει αποτέλεσμα. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Από ότι μέχρι τώρα διαδικασία βλέπω ότι δεν υπάρχει πρόθεση να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω, θα δούμε στο τέλος. Ακόμη και αν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, η εταιρεία έπρεπε να κλείσει σήμερα. Τι θέλουμε, δηλαδή, τι χρειαζόμαστε μια εταιρεία να διατηρεί διοικητικό συμβούλιο, λογιστικές, νομικές και άλλες υπηρεσίες για την παραγωγή ενός έργου που μπορεί να το παρέχει ο Δήμος με τις υπηρεσίες του. Παλιότερα είχαμε και άλλες θέσεις εκεί, επιτελικών, γενικών διευθυντών, καλλιτεχνικών διευθυντών και δεν ξέρω τι άλλο συνέβαινε τότε, γιατί δεν ήμουν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι άκουγα απ' έξω. Σήμερα έπρεπε να συζητάμε τη λύση της εταιρείας και τη μεταφορά του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων στο Δήμο και οι διαδικασίες ελέγχου να γίνουν μετά τη λύση της εταιρείας και να πάρει όσο χρόνο θα χρειαστεί. Πρέπει να επισημάνω εδώ ότι ο έλεγχος πρέπει να πάει και πιο πίσω από τη θητεία Παυλή και να μην περιοριστεί μόνο στο ταμιακό έλλειμμα, αλλά πρέπει να διερευνήσει και ζητήματα κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης χρημάτων. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τη διαχείριση των σπηλαίων του ΚΑΠΣΑ, γιατί και εκεί για μεγάλο διάστημα επικρατούσε το μπάτε σκύλια λέστε. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αυτή η κατάσταση έχει φέρει τις δομές στα πρώτερα του κλεισίματος. Το έχετε καταλάβει. Που αυτό θα το πληρώσουν οι δημότες και τα παιδάκια. Το παραδέχτηκε και ο κύριος Δήμαρχος απαντώντας στον κύριο Σμυριώτη. Και αν θα κλείσουν δομές, θα το πληρώσουν και οι εργαζόμενοι, γιατί θα χαθούν θέσεις δουλειάς. Έχουμε χρέος λοιπόν όλοι μας, και εδώ σας θέλω, να δεσμευτούμε και κυρίως η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Δήμαρχος, ότι δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει καμία δομή. Εγώ θα ψηφίσω την πρόταση, γιατί δυστυχώς με το 40 υπέρ και ένα κατά δεν μπορώ να ανατρέψω την κατάσταση. Όμως είπα την άποψή μου που πιστεύω ότι είναι η μόνη που δίνει λύση στο πρόβλημα. Όπως επί 7 χρόνια παίζατε και δεν θέλατε να δώσετε λύση, σήμερα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και πρέπει να δοθεί λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γούργαρη. Ναι, Δήμαρχε. Μια κουβέντα να πω στον Γούργαρη και αμέσως μετά. Κύριε Γούργαρη, δεν έχουμε καμία διαφορετική θέση από αυτή που είπατε εσείς τώρα. Η απόφαση είναι λύση της επιχείρησης, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Σήμερα η απόφαση είναι να ξεκινήσει η διαδικασία για να ορίσει ορκωτούς λογιστές η οικονομική υπηρεσία. Να βρει και να κάνει τη διαδικασία από την Οικονομική Επιτροπή να ορίσει. Ναι, να πάρει προσφορές γέλια όπως είναι κανονικά. Όπως πρέπει η ανάθεση. Αυτό τι σημαίνει, ότι σε 10 μέρες, 15 που θα έχει βρει τους ορκωτούς λογιστές, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Γούργαρη, απόφαση για λύση της επιχείρησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η επιχείρηση λύεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον πάρει 21 ψήφους. Τι λέει ο νόμος? Πάει στην αποκεντρωμένη, εγκρίνει την απόφαση και τη στέλνει και βγαίνει ΦΕΚ. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό θα γίνει. Δεν λέει ότι θα, και μετά οι δομές και οι εργαζόμενοι μεταφέρονται στο Δήμο, αρχίζουν να λειτουργούν από το Δήμο άμεσα και οι ορκωτοί και οι εκαθαριστές θα κάνουν τη δουλειά τους σε 2-3 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι θα περιμένουμε να κάνουν τη δουλειά τους οι ορκωτοί και οι εκαθαριστές για να λύσει η επιχείρηση. Είναι η επιχείρηση θα λυθεί αμέσως. Οι εργαζόμενοι από τη στιγμή που θα πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο σε 10 μέρες, όποτε οριστούν οι ορκωτοί, θα πάρει απόφαση και θα πει τη λύνω και πάρει νομιμότητα σε 2 μέρες, πάρει νομιμότητα από την αποκεντρωμένη και βγει το ΦΕΚ. Αμέσως οι εργαζόμενοι μεταφέρονται στο Δήμο και οι δομές μεταφέρονται στο Δήμο. Δεν μιλάμε για το 23, ούτε για το 29, ούτε για το 37 που είπατε. Από εκεί και πέρα οι ορκωτοί θα μπουν μέσα, θα κάνουν καθάριση της επιχείρησης από το 11 έως σήμερα, γιατί από τότε συστήθηκε. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και πιο πίσω. Αν μπορεί να γίνει και πιο πίσω, ας γίνει πιο πίσω, επειδή είναι συγχώνευση επιχείρησης. Δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε το δεκτή. Συγγνώμη, επειδή έχω τους δύο από τους τρεις ισολογισμούς,
Και του κάψα κάπου, υπάρχει εκεί πέρα, πρέπει να ψάξω να το βρω. Τα άλλα τα δύο τα έχω. Υπήρχαν δηλαδή και οι ΔΕΑΔΙΤ, πώς τη λέγανε, και το Κέντρο Καλλιεργικής Πράξης και τα σπήλαια κάψα. Εμείς βάλαμε και άλλο. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσει, για να διευκολύνω. Έλα να πλήσω κάτι να τελειώνουμε, δεν είναι να κλείσουμε. Άρα, κύριε Γούργαρη και κύριοι συνάδελφοι, μην μπερδεύουμε τον έλεγχο που θα κάνει ο εργοτή λογιστές, ο οποίος πρέπει να είναι για λόγους, πάρα πολλούς λόγους, εξαντλητικός και να βρει ακριβώς τι έχει γίνει στην Κεδίτη όλα αυτά τα χρόνια, με τη διαδικασία της λύσης και της συνέχισης της δομής. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Είναι έτερον εκάτερον η εργοτή. Μπορεί να κάνει δύο χρόνια, μπορεί να κάνει τρία. Δεν μας ενδιαφέρει. Παράλληλα, η επιχείρηση, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα λειτουργεί ως δομές του Δήμου ή του νομικού πρόσωπου. Αυτό, νομικού πρόσωπου. Αυτό θα το αποφασίσουμε εμείς. Να πω κάτι σε αυτό. Το λόγο. Ο κύριος Μυρνιώτης θέλει να τοποθετηθεί για να φύγει. Πρώτα απ' όλα. Γιατί έτσι, πρέπει να μιλήσει για σήμερα. Αντιλαμβάνομαι ότι. Όχι, κυρία Παναγωπούλου, συγγνώμη, κύριε Μυρνιώτη. Κάθε τρεις και λίγο ο κύριος Μυρνιώτης ανοίγει το μικρόφωνο και μιλάει. Δεν τον έχετε διακόψει ποτέ. Θα έχετε την ίδια αντιμετώπιση σε όλους εδώ. Σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Το χάνετε αυτό. Είναι προτεραιότητα, κύριος Μυρνιώτη, λοιπόν, σας παρακαλώ. Κύριος Μυρνιώτη, θα το κάνω και εγώ για 10 δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ. Θέλετε δηλαδή να το σκηνοταλίγω και να μιλάω χωρίς την άδεια σας. Εγώ σας ζητάω την άδεια. Εσείς μιλάτε χωρίς την άδεια. Ο κύριος Μυρνιώτης ανοίγει και μιλάει. Όχι, κύριε. Εγώ σας ζητάω την άδεια. Τσαμούλο, δεν έχετε δίκιο. Παρακαλώ. Αυτό το βλέπουν όλοι τώρα. Ο κύριος Μυρνιώτης προηγείται. Μπορώ να. Ναι, κύριε Σμυρνιώτη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μπορώ να έχω διαδικαστικά μισό λεπτό. Το ξέρω, έχετε δίκιο. Έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε. Έχουν το λόγο οι δημοτικοί σύμβουλοι. Γιατί του τόσο δίκιο. Ο Βαγγέλη είπε θέλει να φύγει. Οι επικεφαλείς έχουν δευτερολογία. Το καταλάβατε αυτό. Το καταλάβαμε, κύριε. Πότε θα τηρηθεί επιτέλους αυτό ο κανονισμός. Θα τηρηθεί όλες τις φορές. Το λόγο τώρα έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Επιτρέψτε μου. Ναι, κύριε Σμυρνιώτη. Σας επιτρέπω να κάνετε αυτό που κάνετε. Συγγνώμη. Επειδή πρέπει να φύγω, δεν το λέω. Για να διευκολύνω την κατάσταση και δεδομένου, αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα δεν χρειάζεται. Εμείς θα ψηφίσουμε παρόν προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Μπαίνει θέμα, τι είναι συγχώνευση, αν έγινε πριν το 2011. Δηλαδή, αν αυτό διευκρινίζεται απολύτως, κακό συζητάμε. Έπρεπε να έχει κλείσει ήδη η επιχείρηση. Έτσι. Παιδιά, συγγνώμη. Σε παρακαλώ, κύριε. Όχι, άλλο όμως να έρθει. Γιατί η εισήγηση δική σου και τη δράμα η εισήγηση δεν αναφέρει τις τρεις. Αναφέρει τις δύο ανενεργές χρήσεις. Έτσι. Και τώρα θα με ζαλίσετε. Λέει, πρέπει να μείνω το 11. Η κωδικοποίηση δεν το περνάει στο 265. Κωδικοποιημένο νόμο κατέβασα. Δηλαδή, έστω και το παραμικρό να υπάρχει, πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Έτσι. Πρέπει να διευκρινιστεί. Γιατί αλλιώς δεν συζητάμε κιόλας. Δηλαδή, γιατί προέρχεται από συγχώνευση. Λέει, ο Δήμος δεν μπορούσε να συστήσει τρεις κοινοφελείς. Και να σας πω και κάτι. Από το 2011 με βάση το 3852, ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα μπορούσαν να αναλάβουν δράσεις σε ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα. Αλλά παράλληλα υπήρχαν αποφάσεις που έλεγαν πρέπει να έχεις κοινοφελή. Έτσι. Γιατί εγώ η δική μου πρόθεση τότε ήταν. Να μην κάνω κοινοφελή και να κάνω δύο νομικά πρόσωπα. Γιατί είμαστε και αχταρμάς. Δηλαδή έχουμε και στο νομικό πρόσωπο κοινωνικές δομές, και στο νομικό πρόσωπο έχουμε παιδικούς, δηλαδή εκπαίδευση, και στην ΚΕΔΙΤ έχουμε βρεφονιπιακούς. Αλλά έρχεται τότε ο κύριος Ραγκούσης και λέει: όχι, θα κάνεις ντε και καλά κοινοφελή. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να κάνω. Και μάλιστα έλεγα να γίνει νομικό πρόσωπο από την αρχή. Αλλά μας υποχρέωσε. Μπαίνουν σοβαρά θέματα και θέλουν σοβαρή αντιμετώπιση. Συν όλα τα άλλα, ότι είναι μια επιχείρηση που έχει περιουσιακά στοιχεία. Δεν είναι ότι τη φτιάξαμε για να πάρουμε το πρόγραμμα και τις εκχωρήσαμε. Προσκιάδες, τις εκχωρήσαμε τις υποδομές. Γιατί αναφέρεται και σε αυτό. Λοιπόν, εμείς ψηφίζουμε παρόν σε αυτή τη φάση. Έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει να το ψάξουμε σοβαρά. Έχουμε βάλει δικηγόρους για να κάνουμε σοβαρά. Έχουμε βάλει δικηγόρους. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να περαιτέρω να επεκταθώ. Νομίζω ότι εδώ είμαστε να συζητήσουμε πάλι, κυρία Σμυρνιώτη. Έτσι κι αλλιώς θα ξανάρθει. Από ό,τι φαίνεται, η εισήγησή σου δεν λέει κάτι ότι κλείνουμε. Όλοι λέγανε τρεις χρήσεις. Βλέπω ότι η δράμα δεν αναφέρει τίποτα για χρήσεις. Είναι τι σημαίνει που συστήθηκαν μετά την 1η-1η-11. Συμπεριλαμβάνει και τις συγχωνευμένες επιχειρήσεις. Γιατί η επιχείρηση αυτή ουσιαστικά συγχωνεύτηκε, δεν συστήθηκε από την αρχή. Βασίλη, το γράφει σύσταση, αλλά προέρχεται από συγχώνευση.
Ωραία, θα διευθύνσεις. Ναι, γιατί μπορούσες να συστήσεις και άλλη μία, δηλαδή νομικό πρόσωπο να συστήσω άλλο, αν δεν είχα. Πες ότι δεν είχα. Βάλεις ένα ερώτημα, θα το κοιτάξουμε. Δεν ερωτήματα, αυτά λέω. Δηλαδή, αν δεν είχα, έπρεπε να τη συστήσω. Θα το κοιτάξουμε αυτό που λες. Εκεί λέει σύσταση, θα το κοιτάξουμε. Τώρα τι να σου πω. Επειδή και εγώ για τον ίδιο λόγο που ο κύριο Μπρινιώτη θα φύγει, μπορεί να φύγω, μπορώ και εγώ να τοποθετηθώ. Θέλετε να φύγετε, κύριε Τσαμούλο. Δεν σέβεστε του υπολείπου δημοτικού συμβούλου. Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να φύγει. Το λόγο. Ευχαριστώ. Εσεί διατείνεστε όπω και όλοι μα να κάνουμε διαζώσει στα συμβούλια. Δεν θα ακούσουμε του δημοτικού συμβούλου. Βεβαίω. Με το πρόσχημα. Κυρία Παναγωπολού. Ότι δήθεν. Ακούστε με. Ότι δήθεν. Όλα αυτά για να τα λέγατε στου Βρυνιού. Ότι δήθεν. Ότι δήθεν. Με τι έχω πάθει. Μεροληπτικά φέρομαι στον κύριο Σμυρνιώτη απέναντι σε εσά. Η ώρα είναι 6. Λοιπόν. Η ώρα είναι 6 και υπάρχει ένα ενδεχόμενο στι 6.30 με πάνω να πρέπει να πάω κάπου. Α, τοποθετηθώ και εδώ είμαι. Μπορεί και να μην χρειαστεί. Να δευτερολογήσετε. Γιατί θα κάνω ακριβώς ένα λεπτό, κύριε Δημάρχη. Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Λοιπόν, οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, παρακαλώ, ανεχθείτε τον κύριο Τσαμούλο. Ναι, κύριε Τσαμούλο, σας ακούμε. Να με ανεχθούνε. Ναι, βέβαια. Το γιατί τους πήρατε τη σειρά. Αν δεν το πάρετε. Όχι, δεν ήμουν εγώ, ο κύριος Μπρινιώτης πήρε. Όχι, δεν ήταν, παρακαλώ. Καλά, το έχουμε καταλάβει εδώ πέρα την αγάπη σας με τον κύριο Μπρινιώτη. Γιατί να αγαπάμε τον Μπρινιώτη και τον αγαπάμε, κύριε Τσαμούλο. Έτσι, έτσι, έτσι. Τον αγαπάμε, κύριε Τσαμούλο. Το ξέρω, έχει αδυναμία. Σας ακούμε, λοιπόν. Εγώ είμαι το μαύρο πρόβατο εδώ. Κύριε Δημαρχέ, τίτλος: έναρξη των διαδικασιών λύση τη κοινοφελού. Για να ζητάμε λοιπόν λύση, υπάρχει πρόβλημα. Απαντώ στον κύριο Κατσαφάνα, που λέει τι τα θέλουμε και τα λέμε τα παλιά. Πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος πώς φτάσαμε εδώ για να συζητάμε αυτό. Εδώ λοιπόν τα δύο χρόνια, δεν διαφωνώ δηλαδή σε αυτό που λέει, αλλά πρέπει να τα μαθαίνει και ο κόσμος. Εδώ λοιπόν τα τελευταία δύο χρόνια έχετε και εσείς τις δικές σας ευθύνες. Νομίζετε ότι έχετε ή όχι ευθύνη. Αν δεν έχετε ευθύνη, τότε κακώς είμαστε εδώ. Πρέπει να φύγουμε όλοι. Έχετε και εσείς τις δικές σας ευθύνες. Είστε δύο χρόνια δήμαρχος. Δεν ξέρετε τίποτα. Είδατε απλά να σώσετε ως ουσίας την ΚΕΔΙΤ. Και οι υπόλοιποι ήταν όλοι χαζοί. Όλοι έχουμε βάλει πλάτη γι' αυτό. Αλλά πρέπει να γίνει σωστά. Να εξασφαλιστούν άπαντες. Γιατί για την εκαθάριση δεν είναι όπως το λέτε τώρα. Θα αποφασίσουμε ναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Ξεκινάμε τις διαδικασίες επί της ουσίας. Και οι ορκωτοί θα βάλουν καθαριστές και οι καθαριστές θα βγάλουν αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε εδώ εμείς, αν θα είσαι εσείς δήμαρχος, αν θα είναι άλλος το 28 που θα βρεθούν οι λύσεις. Και δεν νομίζω ότι κανένας θέλει, άντε τώρα ψηφίστε τώρα παιδιά να πληρωθούμε το δεκάμηνο για το Δήμο και άντε να μπούμε σε μια σειρά και μετά από τρία χρόνια ψάχνουμε δουλειά. Γιατί έρχονται δύσκολες εποχές για τον τόπο μας. Εμείς για αυτή τη διαδικασία έχω επικοινωνήσει με όλους τους συμβούλους μου, είμαστε παρόν. Γι' αυτό εδώ. Γι' αυτό εδώ. Σε αυτό είμαστε παρόν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά, όπως είπε ο κύριος Βόσνος. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσαμούλο. Συνάδελφοι δημοτικοί συμβούλοι, παρακαλώ, ποιοι θέλετε να πάρετε το λόγο. Ένας είναι ο κύριος Παπαδημητρίου. Άλλος συνάδελφος. Παρακαλώ, κύριε Παπαδημητρίου. Ο κύριος Σωτήρης Παπαδημητρίου έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη έτσι, για όλη αυτή την κατάσταση, αλλά. Καταλαβαίνετε. Καταρχάς, κυρία Πρόεδρε, πράγματι είναι η πρώτη διαζώση συνεδρίαση. Εάν βάλουμε ότι και η ώρα, 4 ώρα που το βάλατε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολη. Θυμάστε, σας είδα και στον δρόμο και είχα και απορία αν θα μπορέσουν να έρθουν συνάδελφοι εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, μην απορείτε κάποιοι που φεύγουν και κάποιοι που λείπουν. Η ώρα είναι τέτοια. Απλά το βάζω σαν αστερίσκο. Εγώ δεν έχω θέμα, ήμουν εδώ και θα είμαι μέχρι το τέλος. Λοιπόν, ακούσαμε πάρα πολλά, υπόθηκαν πάρα πολλά. Όμως αυτό που θέλω εγώ να πω, για να μην μακροσκυλήσουμε και μην κουράζουμε το θέμα, μένω έκπληκτος από την έναρξη της συζήτησης, από τους συμμετέχοντες στο πάνελ, πέρα από το Προεδρείο, πέρα από το Δήμαρχο, πέρα από τη γραμματιακή υποστήριξή σας, εγώ σήμερα θα περίμενα να έχετε κοντά σας και τους εξειδικευμένους, τους ανθρώπους, τους επιστήμονες, αυτούς που έχουν εισηγηθεί, που έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα με κάποια πράγματα. Να έχετε το δικηγόρο που έχει συντάξει την έκθεση, αυτή που έχετε, που λέτε, που την οποία δεν ξέρουμε εμείς, εν πάση περιπτώσει, να είναι εδώ πέρα.
Να έχετε επίσης τον λογιστή που έχει, που έχει κάνει αυτές τις διαδικασίες, τους λογισμούς. Να είναι κοντά σας ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΤ. Να είναι κοντά σας εκεί επάνω, όχι εκεί πέρα, παρακολουθητής. Θα είναι εκεί. Λοιπόν, ώστε έτσι να σημαίνει ότι όλο αυτό, την προσπάθεια αυτή που σκέφτεστε, έστω και μετά από 2 χρόνια, γιατί πραγματικά από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε, έχετε ρίξει τη λευκή σημαία. Δεν έχετε ασχοληθεί σοβαρά, διότι από την πρώτη στιγμή είχατε δέσει στο μαντίλι, είχατε ακούσει κάποιους συμβουλάτορές σας, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Λίγο ησυχία παρακαλώ εκεί. Παρακαλώ. Ότι πάμε για λύση, για κλείσιμο της ΚΕΔΙΤ. Εδώ σήμερα λοιπόν ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Χωρίς να έχετε πάρει, να έχουμε πάρει απαντήσεις και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι. Κύριε Δήμαρχε, προηγουμένως, όταν ξεκινήσαμε που έβαλε ένα θέμα επί της διαδικασίας, εγώ πραγματικά ήθελα να ακούσω τους εργαζόμενους. Να δω πραγματικά αυτό που όλοι οι προηγούμενοι συνάδελφοι μίλησαν. Ότι έχετε μιλήσει, ότι έχουν ενδεχομένως μία ψευδαίσθηση. Ότι ενδεχομένως να μην έχουν μία ορθή εικόνα για το τι μελγενέστε. Με το αν αυτή η πρόταση που προκρίνετε εσείς ότι είναι η ορθή, ότι είναι η σωστή και ότι αυτή θα μπορεί να τους οδηγήσει με ασφάλεια στο αύριο. Λοιπόν, όλα αυτά δεν τα είδαμε. Και να σας πω και κάτι. Προηγουμένως σας είπα, είμαι έκπληκτος και η αρχική μου έκπληξη ήταν με αυτήν εδώ την εισήγηση από προχθές που τη μοιράσατε εδώ πέρα από το 28 θέμα, που τη μας δώσετε και σε φάκελο, όπου άλλο λέει το θέμα, άλλο η εισήγηση. Και όπως ήρθε η συζήτηση, εγώ το ήθελα και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, να μου απαντήσει τώρα ο κύριος Δήμαρχος, πριν συνεχίσω. Το θέμα λέει περί έναρξης των διαδικασιών λύσης κοινοφελούς επιχείρησης. Και από κάτω λέει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφαση για την έναρξη από τη Διεύθυνση Οικονομικών όλων των απαιτούμενων ενεργειών. Σύνταξη σχετικής μελέτης, υποβολή προσφορών, ορισμού ορκωτών ελεγκτών. Δηλαδή, σήμερα εμείς εδώ τι κάνουμε, κύριε Δήμαρχε. Με αυτή, γιατί άλλο λέει το θέμα, άλλο λέει από κάτω. Πέστε με, σας παρακαλώ, για να ξεκινήσω. Κύριε Παπαδημητρίου, το εξήγησα και νωρίτερα. Τώρα μου φαίνεται να αρχίσω και προβληματίζομαι πως δεν μιλάω και καλά ελληνικά. Λοιπόν, είπα, ναι, όταν θα έρθει η απόφαση για να λύσουμε την επιχείρηση σε 10 μέρες, θα πρέπει, έτσι λέει ο νόμος, θα έρθεις και θα πεις, το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφους 21-30 αποφασίζει τη λύση της επιχείρησης. Πρώτον. Δεύτερον, τη μεταφορά των δομών και των εργαζομένων σε όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα. Τρίτον, ορίζει την εταιρεία Τασιγιαννάκης Δημήτριος Ορκωτούς Λογιστές να κάνει τον διαχειριστικό έλεγχο. Το διαχειριστικό έλεγχο. Πρέπει να το πούμε στην απόφαση. Τι θα πω εγώ αν χόμουν σήμερα με αυτό το θέμα. Τι θα έλεγα, ποια εταιρεία θα βάλω, ποια εταιρεία ορκωτών λογιστών. Άρα το είπα από την αρχή, άφησε με να τελειώσω, Σωτήρη. Γιατί αν μήπως δεν μιλάω καλά ελληνικά, προβληματίζομαι. Άρα τι πρέπει να γίνει. Πρέπει η Οικονομική Υπηρεσία και η Οικονομική Επιτροπή να κάνει τη διαδικασία για να βρει ορκωτούς λογιστές. Θέλει διαδικασία, προσφορές, να πει ο η τάδε εταιρεία, θέλουμε τόσα λεφτά, να έρθουμε στο Συμβούλιο να κάνουμε την εισήγηση με να έχουμε το όνομα. Πώς θα το. Αυτό λέει ακριβώς η εισήγηση. Ακριβώς αυτό που σου λέω τώρα λέει η εισήγηση. Τι λέει κάτι άλλο η εισήγηση. Δεν λέει κάτι άλλο. Για να ξεκινήσουμε πρέπει να έχουμε τους ορκωτούς λογιστές. Για να έχουμε τους ορκωτούς λογιστές πρέπει να πούμε στην Οικονομική Υπηρεσία ότι εμείς αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες λύσης για να ορίσει ορκωτούς λογιστές. Αλλιώς πώς θα ορίσει ορκωτούς λογιστές για την ΚΕΔΙΤ που η ΚΕΔΙΤ δεν έχει σχέση με το Δήμο. Αυτό τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή. Είναι ξεκάθαρο, το είπα και πριν. Αυτό απαιτεί ο νόμος. Άμα δεις αυτό που είπε, το είπε προηγούμενα ο κύριος Σμυρνιώτης, στη Δράμα που υπάρχει αντίστοιχη απόφαση, λέει η απόφαση. Για να δείτε. Ένα, αποφασίζουμε. Ορίζει, λέει, αποφασίζει τη λύση και καθάριση κοινοφελούς επιχείρησης. Και δείτε, ήταν και εκεί. Ορίζει την audit, opinion, ορκωτή, ελεκτές, ΕΠΕ, Χρυσοστόμου, Σμύρνης, Μοσχάτο και ανάληψη κατά νόμο διαδικασίας σε καθάριση με προσφορά ποσό 19.000 ευρώ. Έχουν ορίσει συγκεκριμένο πράγμα. Αυτό απαιτεί ο νόμος. Άρα, πώς θα το κάνουμε αυτή σήμερα. Αυτή η απόφαση που αναφέρετε τώρα, κύριε Δήμαρχε, ναι, δεν θέλω να σας αμφισβητώ ούτε να σας ανερώ. Αυτή η απόφαση είναι το δεύτερο στάδιο. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση σήμερα που κάνουμε, αυτή η απόφαση
που προσπαθείτε να εκμεύσετε από εδώ για τον λόγο ότι θέλετε να έχετε συνενόχους μαζί σας. Γιατί δεν μπορείτε να πάρετε την προσωπική. Συνενόχους έχετε εσείς, όχι εγώ, γιατί να έχω συνενόχους. Ποιος έχει συνενόχους? Εσείς που 7-5 χρόνια δεν είχατε τίποτα. Εγώ που έκανα ισολογισμούς στην επιχείρηση, πάκω συνενόχους. Αφήστε το αυτό. Αφήστε το αυτό. Αφήστε το αυτό. Ποιο να αφήσω? Μην εκνευρίζεστε. Τι να αφήσω? Τι να αφήσω που έκανα ισολογισμούς μετά από 7 χρόνια συνενόχους? Δεν θέλω κανένα συνένοχο. Ο κάθε δημοτικό σύμβουλο θα ψηφίσει με βάση τη συνείδησή του και την απόφαση του. Δεν θέλω κανένα συνένοχο. Μία πρώτη εικόνα από το Δημοτικό Συμβούλιο το καταψηφίσετε. Όχι, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί μου το λέτε. Δημάρχε. Δεν προσπαθώ να εκμεταλλευτώ. Εμείς θα δούμε τι θα ψηφίσουμε. Σαφώς. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ βασικά το είδα ότι το άτομο. Ψήφισε, όχι, δεν έχω κανένα θέμα. Η ουσία είναι όμως το πόσο απαραίτητο είναι αυτή η απόφαση αυτή σήμερα και από τη στιγμή που έρχεστε εδώ πέρα εσείς. Χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, χωρίς φυσική παρουσία, δεν έχουμε τίποτα χειροπιαστό στα χέρια μας, κύριε Δήμαρχε. Τίποτα. Ένα χαρτί Α4 με ένα κειμενάκι 15 σελίδες. 15 λέξεις, πώς το λένε. Αυτή είναι η θέμα, κύριε Παπαδημητρίου. Τίποτα άλλο. Έρχεστε για άλλη μια φορά με προχειρότητα και χωρίς να θέλετε να έχετε δίπλα σας τους συνεργάτες σας με αυτούς που συνεργάζεστε. Ώστε να μπορούμε υπεύθυνα να πάρουμε απαντήσεις. Ποτέ δεν έχετε κοντά σας σε κανένα δημοτικό συμβούλιο, ποτέ δεν έχετε μαζί σας υπηρεσιακούς παράγοντες. Ποτέ σας. Και για άλλη μια φορά λοιπόν δεν έχετε σε ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα. Αυτό σας λέω. Και δεν το λέω για κακό, σας το λέω να διορθωθείτε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σωστά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ αυτά έχω να πω. Σας λέω ότι είναι πρόχειρο, ότι έχετε ρίξει λευκή πετσέτα από την αρχή. Δεν προσπαθήσετε να βρείτε άλλη λύση. Και θέλω να μου απαντήσετε το εξής, κύριε Δήμαρχε. Για ποιο λόγο μετά από την κατάρτιση του ισολογισμού δεν μπορέσετε να κάνετε 100, 120.000, 150.000 επιχορήγηση να πληρωθούν οι υπάλληλοι? Πέστε το μας, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί δεν είναι εδώ η Διευθύντρια Οικονομικών να μας απαντήσει σήμερα? Για ποιο λόγο, κύριε Κωστόπουλε, μη σηκώνει τα χέρια. Μη σηκώνει τα χέρια, κύριε Κωστόπουλε. Μη σηκώνει τα χέρια, κύριε Κωστόπουλε, κύριε Γενική Γραμματέα. Εδώ πέρα θα έπρεπε να είχατε τους ανθρώπους να μας απαντήσουν. Και όχι να λέμε άλλα λόγια. Εδώ. Δεσμευτείτε, κύριε Δήμαρχε, δεσμευτείτε προσωπικά εσείς, προσωπικά, αυτό που είπατε προηγουμένως. Που έχετε πει στον κόσμο εδώ πέρα ότι αν εμείς αύριο πάρουμε απόφαση για λύση της ΚΕΔΙΤ, εάν θα πάνε την επόμενη μέρα οι υπάλληλοι και αορίστου και ορισμένου χρόνου, την επόμενη μέρα όπως είπατε, δεσμευτείτε προσωπικά, εάν θα μεταφερθούν στο Δήμο. Αυτές απαντήσεις θέλουμε. Με ο Δήμαρχος παίρνει το λόγο. Κύριε Παπαδημητρίου, τελειώσατε. Ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα, κύριε Παπαδημητρίου, αν είναι να έρχεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να λέει ο καθένας ό,τι νομίζει, υπάρχουν νόμοι. Είπατε τώρα κάτι, δηλαδή πραγματικά βγαίνει όξω τα ρούχα. Είπατε να πάρουμε απόφαση. Είμαι ο καθένας εγώ. Είμαι ο καθένας εγώ. Λοιπόν, ακούστε. Ο καθένας δημοτικός σύμβουλος. Τι είπα, ο καθένας. Ο καθένας. Πώς θα το πω. Ο καθένας είπατε. Όχι, όχι ο κανένας. Ο καθένας. Όχι ο καθένας. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε. Και ένα λεπτό. Είναι ο υπεύθυνος δήμαρχος. Κύριε Παπαδημητρίου, ηρεμήστε. Κλείνε μικρόφωνο εμένα. Ηρεμήστε. Δεν μου κλείνε μικρόφωνο. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Εσείς να ηρεμήσετε και να δώσετε απαντήσεις. Απαντήσεις εδώ και τώρα. Θα απαντήσει λοιπόν. Αφήστε τον. Εντάξει. Κύριε Παπαδημητρίου. Τι είπες. Είμαι ο καθένας εγώ. Ο καθένας δημοτικός σύμβουλος. Ο καθένας είπε, ο καθένας. Εγώ δεν είμαι ο καθένας. Είμαι δημοτικός σύμβουλος. Με έχει εκλέξει η δημότης της Τρίπολης. Του Δήμου Τρίπολης. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου. Λοιπόν, ακούστε. Γιατί εδώ ακούμε πράγματα εξωφρενικά. Ξεκινώ από το τελευταίο. Τι να πω τώρα. Κύριε Παπαδημητρίου, αν εγώ πω σήμερα ότι αποφασίζουμε ομόφωνα το Δήμο, και ψηφίσετε βέβαια εσείς, να δώσει ο Δήμος 150.000 να αξιοποιηθούν οι εργαζόμενοι. Θα γίνει. Πέστε μου, απαντήστε μου αυτό το απλό ερώτημα. Όχι, θέλω τον κύριο Παπαδημητρίου. Ναι. Πόσα χρήματα βρήκαμε για την Ελλάδα 21 για την άλωση από χορηγούς? Ναι. Πόσα?
Πόσα βρήκαμε για την πολιτιστική πρωτεύουσα 21. Τι θεωρείτε. Γίνεται παγανιά να μαζέψετε τους δημότες. Άλλο αυτό. Δεν δίνουν λεφτά. Άλλο αυτό τώρα γιατί δεν το έχετε σκεφτεί δύο χρόνια, κύριε Τζούμι, αυτό. Ευχαριστούμε, κύριε Τσαμούλο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε. Έλα, λέγε. Κύριε Παπαδημητρίου, λοιπόν. Άρα. Τώρα εντάξει, άμα τώρα βγούμε παγανιά να κάνουμε έρανο να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Εντάξει. Είναι ωραία πρόταση, λαϊκισμός. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, για να μην. Κίσατε, δηλαδή. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, για να μην λέτε πράγματα που δεν γίνονται και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εσείς γιατί κοροϊδεύετε! Μην χρησιμοποιείτε ορολογίες τέτοιες! Κύριε. Κοροϊδεύετε! Κύριε Παπαδημητρίου. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ρε συνάδελφοι, αφήστε τον δήμαρχο να μιλήσει. Αφήστε τον, σεβαστείτε λίγο τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα. Κυρίες και κύριοι. Σεβαστείτε τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα. Ψυχραιμία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπε κάτι ο κύριος Παπαδημητρίου να πάρουμε 150.000 από το Δήμο και να τα δώσουμε στην ΚΕΔΗ. Για να μην κάθομαι και αντιπαρέρχομαι, δεν υπάρχει λόγος. Αυτά είναι κουβέντες τώρα, θα έλεγα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ακόμα και αν ομόφωνα σήμερα αποφασίσουμε ότι δίνουμε 150.000 να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, δεν μπορεί να γίνει. Απλά πράγματα, τελεία και παύλα. Γιατί δεν μπορεί, κύριε Δήμαρχε. Γιατί δεν έχει προϋπολογισμό, δεν έχει ορολογική ενημερότητα, δεν έχει τίποτα. Γιατί την καταδύσατε έτσι. Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί την κατακλέψατε και την καταδύσατε έτσι. Γι' αυτό ακριβώς. Αν θες να τα ακούσεις. Για να τελειώνουμε το παραμύθι αυτό. Βγήκατε να κάνετε λαϊκισμό. Σας παρακαλώ. 7 χρόνια δεν είχε ισολογισμό. Εγώ έκανα ισολογισμό. Κανένας σας δεν έκανε. Και θα μου λέτε, πείτε ότι έρεξα λευκή πετσέτα. Δεν μιλάω, κύριε Πατσαμούλη, εσείς δεν είστε σαν διοίκηση. Δεν είστε σαν διοίκηση. Εγώ έκανα ισολογισμό στην επιχείρηση. Μετά από 7 χρόνια που την είχατε παραμύθι. Κύριε Παπαδημητρίου, τώρα να ακούτε. Η παράταξή σου, η παράταξη 5 χρόνια χωρίς ισολογισμούς. Να απαντήσετε στους εργαζόμενους. Την καταδύσατε να κουρέλει την επιχείρηση. Εγώ έκανα ισολογισμούς. Εγώ, η δική μου διοίκηση, έκανε ισολογισμούς με τη βοήθεια τη δική σας, του Δημοτικού Συμβουλίου. Πώς? Όχι, κύριε Παπαδημητρίου, δεν έχουμε μεγαλώσει κανένα χρέος. Το χρέος κάθε χρόνο μεγαλώνει γιατί έχει μέσα το έλλειμμα. Άρα το παραμυθάκι σας τελείωσε. Εμείς βάζουμε μια σειρά και μια τάξη. Για πρώτη φορά η επιχείρηση έχει ισολογισμούς. Κυρία Πρόεδρε, μην φωνάεις. Λοιπόν, για πρώτη φορά ήρθε λοιπόν για να μας πει ότι ρίξαμε λευκή πετσέτα. Που από την πρώτη μέρα ασχοληθήκαμε με το θέμα. Σας ακούσαμε, βάλαμε λογιστή, μας το ακύρωσε. Πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που είπατε προσχήματα. Θέλω να είναι διαζώσεις. Το περιμέναμε, βάλαμε, βρήκαμε λογιστές, κάναμε τα πάντα και κάναμε ισολογισμούς. Σε μια επιχείρηση που δεν είχατε κάνει τίποτα. Πάμε τώρα. Λέτε ψέματα ότι μπορούμε να βγάλουμε λεφτά και να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Είναι ψέμα! Ψέμα, κυρίες και κύριοι εργαζόμενοι, είναι ψέμα. Άμα θέλει να φέρει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Παπαδημητρίου, να ψηφίσουμε 150.000 και να δούμε αν θα μπορέσετε να τα πάρετε. Γιατί εδώ μας έχουν χορτάσει παραμύθι, ο κύριος Παπαδημητρίου. Λοιπόν, είπα τώρα δεν έχω φέρει τον λογιστή. Τον λογιστή τι θα τον κάνω. Ο λογιστής έκανε ισολογισμούς. Τον έχετε ψηφίσει ομόφωνα, νομίζω είσαι και εσείς στην Οικονομική Επιτροπή. Του έχετε ψηφίσει, τι έκανε ο Οικολούη. Και έχουμε μία εισήγηση, κύριε Παπαδημητρίου, την οποία την υπογράφει η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών. Σε αντίθεση με εσάς, που ποτέ δεν είχατε φέρει υπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα σε καμία εισήγηση, εγώ φέρνω σε όλες τις εισηγήσεις υπογραφές υπηρεσιακού παράγοντα. Έχει υπογράψει την εισήγηση που έχετε μπροστά σας η κυρία Αλεξοπούλου. Η Διευθύντρια. Τι άλλο θέλετε δηλαδή. Τι άλλο θέλετε που μου λέτε τα παίρνουμε τα πράγματα πρόχειρα. Έχει κάνει εισήγηση η κυρία Αλεξοπούλου και την έχω συνυπογράψει κι εγώ. Πού λοιπόν είναι το παράπτωμα σε αυτό, για να καταλάβω. Άρα επειδή το παραμυθάκι πολύ καλά κρατεί, ο καθένας θα τεθεί μπροστά στις ευθύνες του. Και τις ευθύνες, ό,τι και να ψηφίσουμε, είτε ψηφίσουμε έτσι είτε ψηφίσουμε αλλιώς, θα τις αναλάβει αυτός ο καθένας από εμάς, από εσάς τους δημοτικούς συμβούλους που ψηφίζει. Είτε ψηφίσει τη μία πρόταση, είτε ψηφίσει τη μη πρόταση. Γιατί η δεύτερη πρόταση δεν υπάρχει. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι επιχορήγηση δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Δωρές. Να βγούμε δηλαδή να ψάξουμε. Ούτε. Να σου πω κάτι, Νικό, για να το πούμε. Και εδώ. Πρόσεξα. Περίμενε. Και δωρεάν να κάνεις στην ΚΕΔΗΤ, πες ότι κάνεις δωρεάν, βρέσκεται ένας Αμερικάνος και δίνει 100.000. Δεν μπορεί να κάνει ούτε αποδοχή της δωρεάς η ΚΕΔΗΤ, κύριε Τσαμούλου. Και πώς θα τα δώσει τα λεφτά μετά. Αφού είναι του Δήμου τα λεφτά, δεν μπορεί να τα δώσει μετά. Αυτή είναι η διαφορά που δεν έχετε καταλάβει.
τους πληρώσει, η ΚΕΔΙ τους πληρώνει, κύριε Τσαμούλου. Δεν τους πληρώσαμε εμείς. Από τα έσοδα που έχει η ΚΕΔΙ. Έτσι πληρώνονται και θα πληρωθούν και τώρα. Λοιπόν, από τα έσοδα που έχει η ΚΕΔΙ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έχετε καταλάβει ότι η ΚΕΔΙ τα τελευταία 7 χρόνια, 8. Δεν το καταλαβαίνετε. Αν μου λέτε τώρα πόσους πληρώσαμε πέρυσι. 7 χρόνια η ΚΕΔΙ δεν έχει επιχορηγηθεί από το Δήμο ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορεί. Γιατί ήθελα να την κλείσω, γιατί κατέληξε μετά από 1,5 χρόνο τον Ιούλιο να αποδειχτεί αυτό που έλεγα εγώ από την αρχή, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Εσείς θέλατε να υπάρξει λογιστής για να μας βγάλει ακριβώς... Εντάξει ρε παιδί, με τον εγωισμό που έφτασε... Παρακαλώ, παρακαλώ. Νομίζω, έλα κύριε Μακαρούνι, έλεγα μήπως τελειώναμε να ακούσουμε και τον κύριο Χλέπα, τον πρόεδρο, να ακούσουμε... Εδώ πέρα παράλογα, να δώσουμε 150.000 εργαζόμενους, κάτι πράγματα που... Δεν θα φύγετε, θα μείνετε εδώ. Παρακαλώ, κύριε Μακαρούνι. Συνάδελφοι, θέλω να με ακούσετε. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να μου πειράξετε τα τύμπανα. Όταν μιλάει ο κάθε ένας επικεφαλής παράταξης ή δημοτικός σύμβουλος, από ό,τι έχω καταλάβει, τον ακούει με υπομονή ο Δήμαρχος. Όταν μιλάει ο Δήμαρχος, πετάγεται κάθε ένας και τον διακόπτει. Δεν έχει σημασία αν είναι ο Δήμαρχος ή αντιδήμαρχος. Ή θα κρατήσουμε ένα επίπεδο, έτσι. Ή, κυρία Πρόεδρο, σας παρακαλώ να κλείνετε τα μικρόφωνα και να βάλετε χρόνο. Κλείνω, κύριε Μακαρόνι, ευχαριστώ για τη συνηγορία. Δεν μπορώ εγώ να ταλαιπωρούμε εδώ με τον κάθε ένα. Σας παρακαλώ, κύριε Μακαρούνι, το καταλάβαμε. Παρακαλώ, από τους εργαζόμενους θα πάρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΙ, ο κύριος Χλέπας, θα πάρει το λόγο. Ελάτε, κύριε πρόεδρε, η διαδικασία σε ποιο σημείο είναι? Ορίστε. Δεύτερο μίλησαν οι επικεφαλείς. Οι πρωτολογίες τελειώσανε. Ωραία. Έχετε και δευτερολογία. Αλλά λέω να ακούσουμε τους ανθρώπους. Απλώς διευκρίνηση έκανα. Ναι, καλά κάνατε. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, καλησπέρα και από εμάς στην ΚΕΔΙΤ. Εγώ δεν έχω πολλά να πω, σεβαστές οι απόψεις και οι γνώμες που ακούγονται. Εγώ το μόνο ερώτημα που θέλω να κάνω ως πρόεδρος της ΚΕΔΙΤ είναι αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή για τη χρηματοδότηση, πώς μπορεί να γίνει. Εμείς από την ΚΕΔΙΤ δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο το πώς μπορεί να γίνει. Υπάρχει κάποιος τρόπος και δεν το γνωρίζουμε εμείς. Αυτό μόνο. Κατά τα άλλα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σεβαστές οι απόψεις και οι γνώμες όλων σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Τσαμούλο, ναι. Πρόεδρε, όταν αναλάβατε, το έλλειμμα δεν ήταν το σημερινό. Συμφωνούμε, έτσι, συμφωνούμε. Αυξήθηκε. Και τι είπε ο κύριος Μπρινιώτης πριν φύγει? Ότι κάποτε υπήρχε ρύθμιση και χάθηκε. Γιατί χάθηκε? Πρώτον, δεν είπα ότι φταίτε εσείς. Δεν χάθηκε επί δικής σας διοίκησης. Υπήρξε όμως ρύθμιση. Υπήρξε ρύθμιση. Και υπήρξαν και επιχορηγήσεις. Υπήρξαν. Είναι γραμμένοι στους συλλογισμούς εδώ. Ο λογιστής που έβαλε, λέει ο Δήμαρχος, το γράφει. Ναι, όλο, τα 6 χρόνια συλλογισμοί. Ναι, ότι τελευταία φορά λοιπόν που πήρε επιχορήγηση και ήταν το 15. Μπορεί και το 16, δεν θυμάμαι. 30.000 νομίζω και το 16. Μετά σταμάτησε να παίρνει για τους λόγους που μετά ανέφερε και είναι από τις λίγες αλήθειες που είπε ο κ. Τζούμπης. Δεν έχει ενημερότητα, δεν έχει τόνα, δεν έχει τ' άλλο. Τι κάναμε εμείς εδώ 2 χρόνια για να φροντίσουμε να παίρνουμε ενημερότητα? Οι επιχειρήσεις, επιτρέψτε μου, είναι η δουλειά μου. Κανείς σήμερα δεν έχει Έλληνας ενημερότητα. Οι περισσότεροι δεν έχουν. Όταν όμως φτάνει η ώρα να πάρουν κάποια χρήματα από το δημόσιο, κόβουν το λαιμό τους, κάνουν ρυθμίσεις, βρίσκουν, κάνουν και την παίρνουν για να πάρουν τα λεφτά να προχωρήσει η επιχείρηση. Όχι. Δεν μιλάω σε εσάς, κύριε. Όχι, παρακαλώ, περιμένω. Να απαντάω στον πρόεδρο, μην το ακυρώνετε. Ένα λεπτό. Όχι, κύριε, περιμένετε. Δεν ξέρω, κυρία Παναγωπούλου δίκη. Όχι, ναι, γι' αυτό λέω. Μα σας παρακαλώ, κύριε του ακροατηρίου. Κύριε του ακροατηρίου, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Σταματόπουλε του ακροατηρίου. Φωνάζει και δεν ακούω τι μου λες. Κύριε Σταματόπουλε, δεν έχετε το λόγο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μου πεις. Δεν παρεμβαίνετε. Όχι, δεν τον έχετε το λόγο. Περίμενε. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος. Δεν σε ακούω τι μου λες, γιατί μιλάει ο πρόεδρος. Σωστά, κύριε Τσαμούλο, να μιλήσει. Πάρ' το λόγο και να έλα εδώ, κάτσε να σε ακούσω. Θέλω να ακούσω τι θα πω. Σας παρακαλώ, κύριε Τσαμούλο, δεν θα με υποκαταστήσετε. Λοιπόν, καταλάβατε. Θα είναι διαφορά μας, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ, κύριε Τσαμούλο, να μιλήσει ο Δήμαρχος. Φτάσαμε, αφήσατε την επιχείρηση να φτάσει εδώ. Γιατί?
Δεν αφήσαμε, μπορούσε. Κύριε Τσαμούλο, καμία επιχείρηση. Πήρατε μια προβληματική επιχείρηση. Κύριε Τσαμούλο, δεν αφήσαμε καμία επιχείρηση. Το είπατε και το ξαναείπατε. Ακούστε τον Δήμαρχο. Λοιπόν, κύριε Τσαμούλο, εντάξει, είναι γνωστό ότι. Εντάξει, δεν αφήσαμε καμία επιχείρηση να φτάσει ως εδώ. Δεν αφήσαμε γιατί δεν είχαμε καμία δυνατότητα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε από το 19, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, το 1η Σεπτέμβριο του 19, δεν μπορούσαμε να επιχορηγήσουμε την επιχείρηση. Γιατί δεν είχε για 5 προηγούμενα χρόνια τότε προϋπολογισμούς. Και δεν υπάρχει επιχείρηση χωρίς προϋπολογισμό που μπορεί να πάρει ούτε ασφαλιστική ενημερότητα που είπατε, ούτε φορολογική, ούτε να επιχορηγηθεί. Αν το είχατε κάνει όμως τότε. Σας παρακαλώ, κύριε Τσαμούλο. Τους ισολογισμούς που. Τους ισολογισμούς δεν μπορούσαμε να τους κάνουμε. Γιατί... Με τον τρόπο που τις πήραμε. Όχι, δεν βρήκαμε κανένα τρόπο. Όταν βρέθηκε ο λογιστής που ήρθε και μας έκανε τη δωρεά. Τότε τους κάναμε. Δεν μπορούσαμε να τους κάνουμε νωρίτερα γιατί πήραμε απόφαση στις 8 Ιανουαρίου του 2020. Ποια δωρεά λέτε? Δωρεάν ο λογιστής έκανε τους λογισμούς. Ακριβώς. Σας παρακαλώ. Δωρεάν για τα τυπικά εννοείται. Όχι, επί δωρεάν. Της ουσίας πληρώθηκε. Δωρεάν. 5.000 δεν πληρώθηκε. Δωρεάν. Δωρεάν. Δεν είχαμε συμφωνήσει. Δωρεάν, σου λέω. Δωρεάν. Άρα εμείς στις 8 πρώτου του 2020, δηλαδή 3 μήνες μετά την ανάληψη θητείας μας, πήραμε απόφαση να βάλουμε λογιστή. Ακυρώθηκε. Μετά βρέθηκε ένας άνθρωπος και μας έκανε δωρεάν τους ισολογισμούς. Δεν μπορούσε να βρεθεί νωρίτερα. Δεν τον βρίσκαμε. Δεν βρήκαμε λογιστή νωρίτερα. Άρα γιατί κατηγορούμαστε που δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να μας κάνει δωρεάν. Κατηγόρησε. Αμέσως γιατί κατηγορείτε. Ποιο σας κατηγόρησε. Μου λες. Σας κατηγορείς με την έννοια ότι. Μου λες γιατί την αφήσατε να πει. Κύριε Τσαμούλο, αφήστε με το κύριε ακούστε το. Τη διαλογική συζήτηση. Όπως δωρεάν ο λογιστής ήρθε και παρήγγειλε τις υπηρεσίες του. Σας παρακαλώ, έτσι, κύριε δωρεάν ή δωρεά, αλλάζω τον τόνο, θα μπορούσαμε να βρούμε και κάποιους ανθρώπους. Δεν έγινε αυτή η προσπάθεια. Ανθρώπους είναι όσους κάνουν τους ανθρώπους. Άλλο να δώσουν λεφτά, Νίκο, η διαδικασία να δώσουν λεφτά. Και άλλο να σου κάνει μια δουλειά κάποιος. Τι να βρούμε ανθρώπους, τι να κάνει ο άνθρωπος, να πάρει. Έχουμε βρει ανθρώπους και μας δίνουν τρόφιμα, μας δίνουν είδη. Λεφτά δεν μπορεί να δώσει κανένας. Για να μπουν λεφτά πρέπει να γίνει αποδοχή δωρεάς. Αποδοχή δωρεάς δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχει επιχείρηση προϋπολογισμό. Τι δεν καταλαβαίνετε, είναι αδιέξοδο. Ευχαριστώ, αλλά όταν τώρα. Εντάξει, άστα, μην το ξαναπώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, από τους εργαζομένους είχε ζητήσει το λόγο από την αρχή η κυρία Αποστολάτου. Ξέρω. Πρέπει να μιλήσουν οι εργαζόμενοι, αλλά κυρία Αποστολάτου, αν θέλετε. Ναι, σε ένα μικρόφωνο τέλος πάντων. Καλησπέρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας με ό,τι έχετε πει. Σέβομαι τις απόψεις σας, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιοι εργαζόμενοι από εσάς, που είσαστε όλοι εργαζόμενοι, είσαστε στη δουλειά σας 9 μήνες και πάμε για 10 και δεν έχετε πληρωθεί. Πέστε μου. Όχι, 40 μήνες δεν είμαστε ποτέ. Είχαμε φτάσει όμως και 11 μήνες. Λοιπόν, πέστε μου έναν τρόπο να βρείτε να λύσουμε αυτό το πράγμα. Ποιοι εργαζόμενοι πάνε στη δουλειά τους, προσφέρουν υπηρεσίες που προσφέρουμε εμείς, γιατί εμείς δεν πάμε σε ένα γραφείο και να έχουμε χαρτιά και να υπογράφουμε. Εμείς πάμε στη δουλειά μας και έχουμε παιδιά. Και δεν μπορούμε ούτε να χαζέψουμε, ούτε να κάνουμε κάτι άλλο. Μόνο είμαστε πάνω από τα παιδιά. Και δεν μπορούμε να είμαστε και απλήρωτοι. Έχουμε κάνει υπομονή πάρα πολύ, γιατί πέσαμε και σε εποχή δύσκολη. Θέλαμε να μιλήσουμε και από πέρυσι και από πρόπεση, αλλά είχαμε πέσει και στην πανδημία. Εγώ συμφωνώ με όλους σας, έχετε τις απόψεις σας, είσαστε εντάξει, αλλά εμάς το δικό μας το πρόβλημα, πώς μπορείτε να το λύσετε? Δηλαδή, πέστε μου, ποιοι από εσάς πάτε στη δουλειά σας και δεν πληρώνεστε? Εξηγήστε μου για να το κάνουμε κι εμείς. Και, εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν φταίμε. Εσείς δεν φταίτε. Κάποιος φταίει όμως. Δεν φταίει κάποιος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Αποστολάτου. Συνάδελφοι, οι επικεφαλείς θέλαν δευτερολογία, αλλά μήπως είναι κάποιος δημοτικός σύμβουλος που θέλει να τοποθετηθεί. Ωραία. Ποιος θέλει να δευτερολογήσει από τους επικεφαλείς, παρακαλώ. Ο κύριος Κατσαφάνος, βλέπω. Ο κύριος Βόσνος. Κάτι, μια κύριε σειρά μου. Για την κυρία που μίλησε. Όταν ξεκίνησα την εισήγησή μου, δεν ξέρω αν εκεί είστε. Όταν ξεκίνησα την εισήγησή μου, θυμάστε τι σας είπα. Απολύτως δηλαδή συμφωνώ. Αλλά εδώ θέλουμε όχι να πληρωθείτε τους 10 μήνες, να έχετε δουλειά μέχρι να πάρετε τη σύνταξή σας.
Αυτό έχει περισσότερο αξία. Ό,τι καταλάβατε. Ό,τι καταλάβατε. Παρακαλώ, ο κύριος Βόσνος. Δεν θέλει, όχι, ήθελε νομίζω. Ναι, κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου να πω ότι μετά τις τελευταίες έτσι, και διευκρινήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις που έγιναν, θεωρώ ότι σε κάποιον καλοπροαίρετο ακροατή σίγουρα τα ερωτήματα αυξήθηκαν και η εισήγηση επίσης. Εσείς δηλώνετε ότι είχατε μια ξεκάθαρη άποψη να κλείσει η επιχείρηση από την αρχή. Αρκετοί επικεφαλείς παρατάξεων είπαν να έχουμε και οικονομικά στοιχεία. Σεβαστά και τα δυο. Από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να βάλουμε λογιστή και... Βάλαμε λογιστή. Την πρώτη φορά εννοώ. Α. Και εκεί άλλη ώρα θα σας εξηγήσω τι εννοώ σας χρόνο προσωπικά. Εννοώ δηλαδή ότι υπάρχει πολιτική απόφαση που μπορεί να απαιτηθεί να δοθεί τέτοια λύση. Σταματάω εδώ. Από τα μέσα του 20 ή και μετά τον λογιστή που πήγε τον εθελοντή του 21, δεν θέλω να μπω σε χρονικές ημερομηνίες. Είναι σίγουρο όμως ότι χρονοκαθυστέρηση υπήρξε. Εγώ θα πω μόνο ότι μήνες τώρα με σταμάταγαν οι εργαζόμενοι και έλεγαν πίεσε για να συζητήσουμε το θέμα της και και εσείς στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν συζητιέται και τελικά το φέραμε σήμερα που από ό,τι φαίνεται δεν έχω άποψη, τη νομική δεν θέλω να κάνω, δεν έχω παρακολουθήσει τελευταία τυχόν αλλαγή νομοθεσίας. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε χρονικά, ήταν απλή και πιο ξεκάθαρη διαδικασία. Ορίζουμε, μάλλον εξοδοτούμε την οικονομική υπηρεσία να προχωρήσει την επιλογή του αντίστοιχου λογιστή και όπως είπατε εσείς δηλώσατε, δεν το ξέρω, σε 15 μέρες φέρνετε την απόφαση που είναι τέτοια που δίνει ουσιαστικά λύση στην εταιρεία. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, εσείς το είπατε. Αν είναι έτσι, λέω κακώς όλα αυτά που κάνουμε τώρα δεν τα κάναμε πολύ πολύ νωρίτερα και είχαμε αφήσει όχι μόνο απλήρωτους εργαζόμενους αλλά και σε αγωνία και σε ομοιρία όλο αυτόν τον κόσμο. Τίποτα άλλο. Ναι, Δήμαρχε. Απαντήσεις πραγματικές. Ευχαριστούμε, κύριε Βόσνο. Κύριε Βόσνο, για να καταλάβω κάτι. Το πολύ πολύ νωρίτερα τι σημαίνει. 28 Ιουλίου τελείωσαν οι ισολογισμοί και αποφάσεις και είχαν σταλίσει να πω και το 28 Ιουλίου προχθές. Τι εννοείται νωρίτερα, το είχα φέρει 10 μέρες νωρίτερα, ας πούμε. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για τη συζήτηση που κάνουμε. Εννοείται, τι συζητάμε σήμερα. Αφού είχατε βάλει θέμα. Και πιθανόν ότι αν δεν έχουμε τα οικονομικά στοιχεία να δούμε που βρίσκεται, από την αρχή το είχατε βάλει αυτό το θέμα. Πού επομένως έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα. Και το έφερα προχθές και μου λέτε διαζώσει. Τέλος πάντων. Ωραία. Τι να κάνω δηλαδή. Εγώ σας είπα. Πότε πρέπει να το κάνω. Αντί για τις, δηλαδή, πήραμε την απόφαση τον Αύγουστο. Αντί να το κάνω στις 10 Σεπτέμβρη, το έκανα στις 5 Οκτώβρη και είναι η μεγάλη καθυστέρηση. Εγώ σας είπα ότι ο χρόνος είναι μια κουβέντα. Όχι, τι είναι η κουβέντα. Και αφήνονται εντυπώσεις. Αργήσαμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γουργαρής. Ο κύριος Γουργαρής, παρακαλώ. Εγώ ό,τι έχω να πω, το λέω στον κανονικό μου χρόνο και στην τοποθέτηση και στη δευτερολογία. Η διαδικασία που εφαρμόζεται, κυρία Πρόεδρε, δεν βοηθάει το Συμβούλιο. Κάποτε πρέπει να το καταλάβετε. Και... δέχομαι την παρατήρηση, όμως, κύριε Γουργαρή, θα πρέπει αυτό να το σεβαστούν. Και η Δημοτική Συμβουλή, εννοώ, ως επικεφαλής ή με όποια ιδιότητα έχουν. Εσείς προσωπικά είσαστε πράγματι μέσα στους κανόνες. Είναι ευθύνη του Προεδρείου η τήρηση. Βέβαια, τα δύο τρίτα του Προεδρείου δεν ξέρω πού βόσκουν τα πρόβατα, γιατί με αυτή την περίεργη διαδικασία που εφαρμόζουμε να είμαστε οι μισοί εδώ και οι άλλοι στις δουλειές τους, δεν νομίζω ότι βοηθάει τη λειτουργία του Συμβουλίου. Λοιπόν, να έρθουμε όμως στο ζητούμενο. Και από τη σημερινή διαδικασία αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης της εταιρείας. Και έπρεπε προπολού να είχαν μεταφερθεί στο Δήμο τόσο οι αρμοδιότητες όσο και το προσωπικό της ΚΕΔΙΤ. Αποδείχθηκαν περίτρανα οι ευθύνες όσων επί τόσα χρόνια είχαν την επιχείρηση κλειστή. Δεν ξέρω, κύριε Βοσμά, να απαλλάσσεσαι εσύ. Λοιπόν,
αποδείχτηκε και η ευθύνη της σημερινής Δημοτικής Αρχής, που από τις αρχές του 2020 δεν δρομολόγησε έστω και τις σημερινές εξελίξεις, αν όχι την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΤ. Ξεκίνησα την τοποθέτησή μου και είπα ότι δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το πρόβλημα της πληρωμής των εργαζομένων. Είναι ήδη τραγική η κατάσταση. 8 μήνες απλήρωτοι και από ό,τι φαίνεται οι μήνες αυτοί θα γίνουν πολύ περισσότεροι. Άρα λοιπόν επιμένω σε αυτό που είπα από την αρχή, ότι δεν πρέπει να σηκωθούμε από αυτό το τραπέζι εάν δεν δρομολογήσουμε λύση άμεσης επίλυσης του προβλήματος της μισθοδοσίας. Και εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση που μπορεί να υπάρξει είναι ο Δήμος να δώσει απευθείας λεφτά στους εργαζόμενους, όχι μέσα από τους κωδικούς της ΚΕΔΙΤ, γιατί το ξέρετε, ό,τι μπει εκεί αμέσως κατάσχεται από τους οφειλέτες, κυρίως τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τη ΔΟΗ και δεν ξέρω ποιοι άλλοι διεκδικούν εκεί πέρα. Ο Δήμος λοιπόν μπορεί να βάλει την νομική υπηρεσία και την οικονομική υπηρεσία να βρει φόρμουλα να δώσει χρήματα απευθείας στους εργαζόμενους, τα οποία βεβαίως. Στους λογαριασμούς των εργαζομένων ο Δήμος να βάλει χρήματα. Κύριε Γκουργαρή, τι συζητάμε τώρα εδώ? Πώς θα βάλουμε τα λεφτά, πώς θα βάλουμε? Μην το απορρίπτετε, όλα γίνονται. Όλα γίνονται, εντάξει. Άμα θέλουμε να. Διαφορετικά, το που θα πάει η κατάσταση το καταλαβαίνετε. Μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα να καταδικάσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην πείνα και δεν ξέρω και τι άλλο. Εδώ άλλος μπορεί να έχει γραμμάτια, του πάρουν το σπίτι. Λοιπόν, μπορεί, για μένα η μόνη λύση είναι αυτή, να δοθούν απευθείας χρήματα. Η νομική και η οικονομική υπηρεσία ας βρουν τη φόρμουλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γούργαρη. Παρακαλώ, η συζήτηση τελείωσε. Θα ψηφίσουμε. Εδώ θα πάει η ονομαστική ψηφοφορία. Η κυρία Γραμματεύς θα καλεί έναν-έναν τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους να απαντήσουν ναι ή όχι στην εισήγηση. Στο θέμα όπως τίθεται, παρακαλώ, περί έναρξης των διαδικασιών λύσης της κοινοφελούς επιχείρησης. Δήμου Τρίπολης. Χατζόπουλος Στέφανος. Ναι, στην εισήγηση. Κούρος Ηλίας. Ναι. Δαγός Γεώργιος. Ναι. Μακαρούνης Δημήτριος. Ναι. Σπηλιόπουλος Γεώργιος. Ναι. Κανελόπουλος Αλέξανδρος. Ναι. Τσαγκαρέλης Αντώνιος. Ναι. Οικονομόπουλος Γεώργιος. Ναι. Αλεξάκης Βασίλειος. Όχι, είναι μέσα, να το. Αλεξάκης, το έχει αφήσει. Καρούτζου Ελένη. Καρούτζου. Δεν τη βλέπω. Ναι, προχώρα. Παπαδάτος Ιωάννης. Ναι. Σμυρνιώτης Ιωάννης έχει. Ναι, Παναγωπούλου Γεωργία. Ναι. Σμυρνιώτης Ιωάννης έχει αποχωρήσει. Παρόν, έχει πει. Κοσκινάς Δημήτριος έφυγε. Τασιγιαννάκης Δημήτριος. Παρασκευόπουλος Ιωάννης. Ναι. Κουκάκης Σταύρος. Παρόν. Νικήτας Ευάγγελος. Ναι. Μπουζουπής Αγαμέμνων. Ναι. Τυχογιός Βασίλειος. Παρόν. Κοσκινάς Παναγιώτης. Ναι. Καρούτζου Ελένη. Ναι. Μήπως έχουμε και τον Αλεξάκη. Αλλά εντάξει, δεν είπε, ήταν εντάξει. Ας μην τη βάζεις, ουσιαστικά το πράγμα. Τρίκολας Κωνσταντίνος. Σας παρακαλώ. Παρόν. Άμα εμφανιστεί. Παρόν. Παρόν, ναι. Κύριε, παρόν έχετε πει, Κώστα, ναι. Τρίκολας. Παρόν, ναι. Ναι, ναι. Παπαδημητρίου Σωτήριος. Όχι. Καρόνης Γεώργιος. Όχι. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα. Έφυγε η Δώρα. Γιωργανόπουλος. Καμπυλαυκάς Παναγιώτης. Ναι. Τσαμούλος Νικόλαος. Παρόν. Τσαμούλος Ζαχαρίας. Δεν είναι παρόν. Ζαχαρίας, εδώ δεν είναι. Α, ήταν. Ζαχαρίας. Τσαμούλος.
Αυτό είναι ένα μάθημα να κάνουμε διαζώσεις. Τι είπε ο άνθρωπος, ακούστηκε. Ζαχαρία Τσαμούλο. Προσπαθεί να επικοινωνήσει. Προχωράω. Πάρε με τηλέφωνο. Φαχούρη Ιμπραχήμ. Ναι. Παρασκευοπούλου Καλασούντα Βασιλική. Μου έστειλε τώρα μήνυμα ότι δεν έχει ήχο η κυρία Καλασούντα. Βρήκε. Έχω ήχο, εντάξει. Παρόν. Σταμάτης Χαράλαμπος. Παρόν. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος. Βάλε μικρόφωνο, σε παρακαλώ, κυρία Κατσαφάνα. Ναι. Ναι. Τσαντίλα Κωνσταντίνα. Συνδέθηκε. Είχε συνδεθεί. Κυρία Τσαντίλα. Όχι, δεν συνδέθηκε τελικά. Βόσνος Δημήτριος. Ναι. Γούργαρης Ευάγγελος. Ναι. Ναι. Και Καραλής Θεόδωρος. Ναι. Ναι. Κύριε Σταμουλός. Ζαχαρίας, παρόν. Παρόν. Παρόν, είπε. Παρόν. Ωραία. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Α, ναι, εντάξει. Μίλα, Βασίλη. Εντάξει, Βασίλη. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ναι. 22, ναι. Και πάμε και τα άλλα, να καταμετρηθώ, να ακουστώ. Ναι. Ναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 παρόν. Άστα, τα μέτρας μετά. Άστα, τέλειωσε. Λοιπόν, συνάδελφοι, κάντε λίγο ησυχία. Λύνεται η συνεδρίαση, έχουμε 22, ναι. Τα υπόλοιπα 8 παρόν. 8 παρόν, 1, 2... Πόσα παρόν, 8. 8 παρόν, ναι. Και 2... Δύο κατά. Δύο όχι. Ναι. Δύο όχι. Κατά. 8 παρόν. 22 ναι. 22 ναι, 8 παρόν, 2 κατά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έλεγα, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, ότι την ευθύνη της διαδικασίας την έχουμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όχι μόνο η Πρόεδρος. Mm-hmm.